Α989 στους 98,9 στον αέρα η Γιάθκα. Κλειδοκάτρα στην ταπεινότητά μου, Σπύρος Χαριτάτος. Πάμε στη ρύθμιση του ήχου να εξηγήσουμε ποιος είναι ο κομμαντάτε εδώ, στον οργανισμό κατά των ναρκωτικών, στο παράδειγμα του ΟΚΑΝΑ δηλαδή, στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Είναι ο τεχνικός προστάμενος του Α989, Σταύρος Γουδάκης. Στο στούντιο στην Κάντζα είναι ο εξαίρετος φίλος Αντώνης Ερκουλής. Η Έλληνα Ντονάκα καταγράφει απορίες, παρεμβάσεις και ερωτήματα δικά σας στο 212-212-4800. Η Γεωργία Ιωαννίδου, η Τζόρτζια, που έχει το μαστίγιο και το καρότο, είναι εδώ στην παρέα μας, δίπλα μας, φανατικός υποστηριχτής των προσπάθειών μας και αν θέλετε και κέντρο επιχειρήσεων της δικής μας Γιάθκας, που πιστεύει στην ελεύθερη έκφραση, στην ελεύθερη σκέψη και όχι στις σφαίρες και στους εκρηκτικούς ή εμπιστικούς μηχανισμούς. Όχι στο αίμα δηλαδή, ναι στην ελεύθερη φωνή, ναι στην ελεύθερη έκφραση. Να υπενθυμίσω ότι το ραντεβού των φίλων του βιβλίου είναι 3η 19 Μαρτίου στις 7 στο Public Συντάγματος, όπου τα public φιλοξενούν τον Δημήτρη Ραυτόπουλο, τιμημένο με το βραβείο Διδό Σωτηρίου 2009 από την εταιρεία συγγραφέων με αφορμή το νέο του βιβλίο Εμφύλιος και Λογοτεχνία, το οποίο περιλαμβάνει 23 δοκίμια για τη λογοτεχνία του Εμφυλίου Πολέμου, που εξετάζονται ιδιαίτερα τα 17 έργα πεζογράφων και ποιητών. Να επιθυμίσω ότι το μήνυμα που κερδίζει είναι το 989 κενό αποστολή μηνύματος στο 19400 με την εξής διαδικασία. Για να κερδίσετε ένα τριήμερο στα Τζουμέρκα στο Ανάβαση Mountain Resort, τι ήδη τρέχει μια εβδομάδα η κλήρωση και ο διαγωνισμός. Μάλλον ο διαγωνισμός, σήμερα θα γίνει η κλήρωση γύρω στις 12 παρά 10 παρά 5 θα την κάνει η Γεωργία Ιωνίδου. Για να βρεθείτε λοιπόν στο Ανάβαση Mountain Resort, δύο άτομα με δωρεάν πρωινό, τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις. Απλά στέλνετε το μήνυμά σας 989 κενό αποστολή μηνύματος με όποιο περιεχόμενο, γράφετε στο τέλος ταξίδι και αποστολή στο 19400. Είμαστε λοιπόν στο παράρτημα του ΟΚΑΝΑ, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, εδώ στο Τζάνιο Νοσοκομείο, και στην παρέα μας έχουμε τον καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πλιό, αλλά και τον υπεύθυνο του παραρτήματος του ΟΚΑΝΑ εδώ στο Τζάνιο, και ψυχίατρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκκόλη. Καλημέρα και στους δύο κυρίους. Καλημέρα κύριε Πλιέ, καλημέρα κύριε Κοκκόλη. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από όσα υπόθηκαν και από τον κύριο Λαφαζάνη, αλλά αν θέλετε, σαν κεντρική σκέψη, κεντρική ιδέα του τι βιώνουν οι θεραπευτές, αλλά και θεραπευόμενοι εδώ στα παραδείγματα του ΟΚΑΝΑ και εδώ στο Τζάνιο και παντού, κύριε Πλιέ, αλλά και μετά να έρθουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, συνομιλώντας με τον κύριο Κοκκόλη. Ένα σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο έχει να κάνει με το γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό, αλλά και ηθικό, θα έλεγα, περιβάλλον στη χώρα, μέσα στο οποίο δημιουργείται και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Είναι προφανές ότι σε συνθήκες κρίσης, μαζικής ανεργίας, μαζικής κατάθλιψης, απώλειας της κοινωνικής θέσης των ανθρώπων, ότι τα φαινόμενα της εξάρτησης πολλαπλασιάζονται. Αυτό δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες. Και επιπλέον αναβαθμίζεται όχι μόνο ποσοτικά η χρήση, αλλά και ποιοτικά. Δηλαδή εφευρίσκονται νέες ουσίες, οι οποίες σε αυτό το περιβάλλον γίνονται πιο φτηνές. Αυτή είναι η πάρα πολύ απλή αλήθεια. Και αυτό θα πρέπει να το συγκρίνει κανείς με ποιες είναι οι υποδομές που προηγουμένως, πριν την κρίση, αν θέλετε, είχαν δημιουργηθεί, οι οποίες θα μπορούσαν να αντέξουν ενδεχομένως ένα κύμα, αλλά μέχρι πόσο μπορούν και αυτές. Είναι προφανές ότι γίνονται μεγάλες περικοπές σε υλικές υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ουσίες με τις οποίες κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα, αν θέλετε, είναι απλώς λεπτομέρειες. Βεβαίως, στις λεπτομέρειες ακριβώς βρίσκεται η ουσία της ανθρώπινης ζωής. Κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής στη Γιάθκα. Ο λόγος που θέλω και ως Α989, θελήσαμε ως Α989 και θέλω και εγώ με ταπεινότητά μου, Σπύρος Χαριτάτος, να γίνει εκπομπή μέσα από τον ΟΚΑΝΑ, από τον Τζάνιο και οπουδήποτε μας επέτρεμε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του ΟΚΑΝΑ μας έδωσε αυτό το δικαίωμα, είναι γιατί θέλουμε να σωθεί ο ΟΚΑΝΑ. Ξεκάθαρα. Δεν έχουμε παροπίδες, δεν κρυβόμαστε. Θέλουμε να σωθεί ο ΟΚΑΝΑ. Έχουν κοπεί χρηματοδοτήσεις, έχουν έρθει οι ρητορικές, οι καχύποπτες και η προπαγάνδα που θέλει να αναδείξει μαύρα σημεία ή να σπηλώσει με μαύρα σημεία το έργο του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου μεθοδικά, όπως γίνεται για όλα, σιγά σιγά να περιοριστεί ή ακόμα και να κλείσει. Και θέλω ξεκάθαρα να ακούσουν οι ακροατές, οι μανάδες, οι κυρίες, τα κορίτσια, οι πατεράδες, οι κύριοι, τα αγόρια, ότι όπως σήμερα λόγω κρίσης καταλήγουμε εύκολα στο τσιγάρο ή στο αλκοόλ, πολύ γρήγορα, αν δεν έχει συμβεί ήδη, πολλοί φίλοι μας εμείς οι ίδιοι να καταλήξουμε στο αθώο ναρκωτικό ή στο πιο ένοχο και θανατηφόρο άμεσα ναρκωτικό. Άρα λοιπόν εδώ θα καταλήξουμε. Και όταν θα χρειαστεί να καταλήξουμε εδώ, πιθανό να μην υπάρχει αυτό το διόρροφο κοντέινερ, το σιδερένιο μεταλλικό κτίριο, και δεν θα είμαστε εμείς ή τα παιδιά μας ή οι φίλοι μας να απλώσουν το χέρι πουθενά, δεν θα υπάρχει κανείς θεραπευτής για να με δει εμένα ως θεραπευόμενο.
Μπροστά κοιτάω, κύριε Πλιέ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα εδώ. Δεν είναι μόνο ο ΚΑΝΑ, είναι πολλοί οργανισμοί και πολλές επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες έχουν λιδωρηθεί, λιδωρούνται και θα εξακολουθούσαν να λιδωρούνται προκειμένου προφανώς να εφαρμοστούν οι περικοπές. Αυτό είναι σαφές κατά την άποψή μου. Ναι, όχι έτσι. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω. Τόσο απάνθρωπα και ακόμα. Αν και δεν είναι της παρούσης, γιατί εδώ έχουμε πρακτικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, είναι ότι όπου ακόμα λειτουργούν και συνεχίζουν να λειτουργούν τέτοιες δομές και στον χώρο της υγείας και στον χώρο της εκπαίδευσης και άλλου, αυτό οφείλεται, επιτρέψτε μου να πω, σε μεγάλο βαθμό στο λεγόμενο πατριωτισμό εντός εισαγωγικών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και το διαπίστωσα σήμερα. Έτσι. Παρά τη λιδωρία που υφίστανται και παρά την καχυποψία της κοινής γνώμης, η οποία έχει δημιουργηθεί ακριβώς από αυτή τη λιδωρία. Ξέρετε γιατί το διαπίστωσα σήμερα, τον πατριωτισμό και την ανθρωπία των ανθρώπων εδώ. Ναι. Γιατί όπως είχα περάσει τα Χριστούγεννα και φτιάξανε δεντράκι για να έχει το θεραπευόμενος που ζει στην απραξία, είτε πάει σπίτι στη δουλειά του, είτε είναι άνεργος. Και είναι κάτω από. Κοιμάται σε ένα κουτί. Θα δει εδώ δεντράκι για να θυμηθεί ότι υπάρχουν Χριστούγεννα. Άρα να αγαπήσει την ελπίδα για τη ζωή. Η σημασία αυτό, το μήνυμα. Σήμερα είδα μια σερπαντίνα να υπάρχει. Μάλιστα. Δηλαδή υπενθυμίζει στο θεραπευόμενο ότι αξίζει αυτό που κάνει, αξίζει να έρχεσαι εδώ, αξίζει να κοιτά πώς θα ξεφύγει από το διαβολεμένο θάνατο, γιατί αξίζει να ζει. Γιατί υπάρχουν εύκολες και ωραίες στιγμές στη ζωή, αρκεί να τις αναζητήσεις. Βγαίνοντας από το κελί του θανάτου, από το κελί της απόγνωσης και του που είσαι εγκλωβιστή ως εξαρτημένο άτομο. Δεν ξέρω αν τα λέω υπερβολικά να ακούγονται ή αν λαϊκίζω, αλλά εγώ έτσι το συναισθάνομαι αυτό που βιώνω εδώ αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι στον χώρο εργασίας τους, είναι η ταυτότητά τους. Είναι αυτό με το οποίο τους δένει με τη ζωή. Ναι, αλλά εγώ δεν είδα υπάλληλο εδώ. Δεν είδα κάποιον που βαριέται. Είδα σερπαντίνα. Είδα χαμόγελο στον αποστεωμένο που. Άλλοι έξω, ίσως και εγώ το εγωιστικό γουρού, να απέφευγα να τους πλησιάσω εάν με συναντούσαν σε ένα φανάρι στον δρόμο για να με ρωτήσουν κάτι απλό. Από φόβο μη τυχόν πάθω κάτι, από φόβο, από διάφορες σκέψεις ή καχυποψίες. Πολύ σωστά. Τα φοβικά σύνδρομα είναι πολλά αυτά που μας έχουν αγκαλιάσει. Ναι, πρέπει να δούμε όμως ακριβώς τι συμβαίνει και με το πρόβλημα και με την αντιμετώπιση του και με το πώς προβάλλεται και με το ποιες είναι οι ευθύνες εκείνων οι οποίοι παρεμβαίνουν ή δεν παρεμβαίνουν, βοηθάνε ή δεν βοηθάνε τη δράση του ΚΑΝΑ και οποιοδήποτε άλλο φορέα ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε, στην ουσία. Πάμε λίγο να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον ευχαριστώ ότι μας φιλοξενεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, κύριε Κοκκόλη. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κοκκόλης, υπεύθυνος του παρατήματος του ΚΑΝΑ εδώ, στο Τζάνι Νοσοκομείο, ψυχίατρος, ο οποίος γυαλίζει το μάτι μου, με βλέπετε και λίγο λέτε έχει φύγει ο Χαριτάτος. Καλά είστε. Βλέπετε ότι συναισθηματικά αρχίζω και αφομοιώνομαι. Δηλαδή δεν μπορώ να μην υιοθετήσω ότι είναι αυθόρμητη αντίδραση, δεν μπορώ να την βάλω στην άκρη επειδή έχω το χαρακτήρα του δημοσιογράφου στον χώρο. Πείτε μας πρακτικά, αν όλα όσα έχετε ακούσει μέχρι στιγμής και αφορούν περιγραφές μου ή αφορούν και υποσχέσεις π.χ. από τον κύριο Λαφαζάνη ή αντιδράσεις από τον κύριο Λαφαζάνη, που είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, είναι εκπρόσωπος του δεύτερου σε δύναμη αυτή τη στιγμή κόμματος στη χώρα μας, που αύριο μπορεί να είναι κυβέρνηση. Αν όλα αυτά σας πείθουν, σας ενοχλούν ή σας προβληματίζουν. Θα έλεγα ότι με προβληματίζουν. Σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε, είναι πλέον δεδομένο. Υπάρχουν πορίσματα από χώρες που προηγούνται από εμάς, έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα πολύ νωρίτερα από εμάς. Εμφανίστηκε σε αυτές νωρίτερα, το αντιμετώπισαν νωρίτερα, έκαναν λάθη νωρίτερα και τα διόρθωσαν νωρίτερα από εμάς. Οπότε ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπάρχει διαμάχη για το αν χρειάζεται μία υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία. Είναι δεδομένο ότι όλες είναι αναγκαίες. Είναι δεδομένο ότι η θεραπεία και η πρόληψη τα ναρκωτικά εξοικονομεί χρήματα. Σε σχέση από 1 προς 4 έως 1 προς 10, δηλαδή είναι μια επένδυση, η οποία μάλιστα είναι και σχετικά άμεση, δηλαδή γρήγορα επιστρέφονται αυτά τα χρήματα από την υγεία. Σκεφτείτε ότι η θεραπεία κοστίζει πολύ λιγότερο, η θεραπεία της εξάρτησης, οποιαδήποτε θεραπεία, πολύ λιγότερο και από τη φυλάκιση, και από τη θεραπεία του AIDS και από τη θεραπεία της επατήτηδος. Οπότε και μόνο από αυτό εξοικονομείς, πέρα από τους δείκτες εγκληματικότητας, τους θανάτους και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρουμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Απλώς χρειάζονται κάποια χρήματα. Δεν κάνουμε πειράματα εδώ, δεν κάνουμε δοκιμές. Κάνουμε δοκιμασμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν έρευνες, υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχουν μεταναλύσεις, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι στα πλάνα τους, στα πενταετή ή τα δεκαετή, επιβάλλουν, ζητούν ή παρακαλούν ή επιβάλλουν από τις χώρες μέλη να εφαρμόσουν αυτές τις πρακτικές και προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε. Απλά χρειαζόμαστε τη ροή, την οικονομική. Να εξηγήσουμε λίγο στους φίλους ακροατές τη διαδρομή
του μικροβίου, θα έλεγα, της αδιαφορίας. Δηλαδή, ένας απλός χρήστης από το αθώο ναρκωτικό μπορεί να είναι ινδική καναβή, θεωρώ εισαγωγικά ή χωρίς, αν θέλετε, σηκώνει κουβέντα και αυτό. Δεν είναι αυτό. Μέχρι το απολύτως φωνικό σύσσε αυτό το ναρκωτικό των φτωχών που κυκλοφορεί και μάλιστα είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην παραγωγή και κατανάλωση, γιατί δεν έχει λεφτά ο χρήστης ή ο θεραπευόμενος, αν θέλετε, μάλλον ο χρήστης, ο θεραπευόμενος είναι εδώ. Αυτή η διαδρομή, τι τόξο ή τι ψαλίδα, αν θέλετε, μόλις εισέχει. Είναι η ερωθετική, είναι οι ψυχογενείς αντιδράσεις. Δηλαδή, πόσο ξεκινάμε από το αθώο ναρκωτικό και με τι έκταση μόλις μπορεί να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας. Από το ένα απλό τσιγάρο για να εκτονωθούμε, γιατί μετά το αλκοόλ ζητάμε κάτι περισσότερο, γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση, καλός ή κακός. Εκεί χρειάζεται η γνώση, εκεί χρειάζεται και γρήγορα ο θεραπευτής που συνήθως δεν προστρέχουμε αμέσως. Πού μπορούμε να καταλήξουμε? Δηλαδή, εξηγήστε μας λίγο την ψαλίδα ή το κατά πόσο ανοίγει η βαθμίδα των μολύσεων που έχει να φέρει άλλες παθήσεις ή άλλες ψυχογενείς αντιδράσεις. Ναι. Το φαινόμενο είναι μεταδοτικό και είναι και δυναμικό. Οι δείκτες μετακινούνται. Για παράδειγμα, μειώνεται η ηλικία χρήσης σταθερά. Έχει φτάσει πια στην παιδική ηλικία. Έχει φτάσει στην πρώτη γυμνασίου η έναρξη χρήσης. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα κατέβει και άλλο. Η μετάδοση των προβλημάτων είναι κλιμακούμενη στο ίδιο το άτομο. Δηλαδή, επιτρέψτε μου, όταν ναρκωτικά στα γυμνάσια. Μιλάμε για κάναβη. Για κάναβη. Το είναι η ουσία εισαγωγής, η οποία όμως προκαλεί και η ίδια προκαλεί βλάβες, όπως ψυχώσεις, κρίσεις πανικού, αγχώδεις διαταραχές, απάθεια και αδιαφορία για τα μαθήματα και εγκατάλειψη του σχολείου, αλλά είναι και προθάλαμος για κάποια άλλη ουσία. Όσοι καπνίζουν κάναβη δεν θα πάρουν ναρκωτικά, αλλά όσοι έχουν πάρει ναρκωτικά συνήθως έχουν ξεκινήσει από κάναβη. Έτσι. Ωραία. Ένα πρώτο καμπανάκι λοιπόν. Ναρκωτικά ναι. Στα σχολεία. Ναι. Γυμνάσια. Βεβαίως. Στην ηλικία των σχολείων. Ναι, ναι, ναι. Όχι κατά ανάγκη μέσα στο σχολείο, μπορεί να είναι και σχολικές παρέες, αλλά στην ηλικία των σχολείων. Από τη μία μεριά. Μετά το πρόβλημα κλιμακώνεται στο ίδιο το άτομο, δηλαδή ξεκινάει με χρήση κάναβης, μετά προχωράει σε άλλα ναρκωτικά, ύστερα αρχίζει να έχει πρόβλημα ή και από νωρίς πρόβλημα σε επιδόσεις του, δεν προχωράει ακαδημαϊκά, δεν εργάζεται, καταλήγει στο να είναι άστεγο, μεταδίδεται στην οικογένεια το πρόβλημα. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, όλη η οικογένεια νοσεί ουσιαστικά, έτσι όπως καταλαβαίνετε, και η στενή οικογένεια, αλλά πολλές φορές και η ευρύτερη οικογένεια, και προσπαθεί να δώσει λύσεις και δεν μπορεί πολλές φορές. Η υγεία του παθαίνει μια διάλυση. Έτσι. Υπάρχουν τα λοιμώδη νοσήματα, τα οποία δεν είναι μόνο το AIDS, είναι η πατήτητα C, η οποία είναι πιο συχνή ούτως ή άλλως και είναι πάρα πολύ καταστροφική. Υπάρχει φυματίωση, υπάρχουν προβλήματα οδοντικά, προβλήματα του σκελετού και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχουν φυλακίσεις, υπάρχουν τραυματισμοί, τροχαία ατυχήματα, δηλαδή, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εγώ το έθεσα ως μόλις εισαγωγικά. Δηλαδή διαχέεται σε ένα. Εκρηκτικά προχωράει. Εκρηκτικά μέσα στην οικογένεια, στην ευρύτερη κοινωνία. Και στην κοινωνία. Και δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό. Δηλαδή χτυπάει, σαν να υπάρχει ένα αδίστακτο πολυβόλο που χτυπάει κατά ρυπάς και σημαδεύει την οικογένεια, τον πολίτη, τον άνεργο, τον εργαζόμενο. Και τον οποιοδήποτε θα σας πω. Γιατί παλαιότερα πιστεύαν ότι είναι μια υποκουλτούρα, ναι, και ότι υπάρχουν στεγανά μεταξύ του πληθυσμού των χρηστών, τοξικών ουσιών και της υπόλοιπης κοινωνίας, των καθοσπρέπεια ανθρώπων. Δεν υπάρχουν. Οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών είναι συσσαγωγικά καθοσπρέπεια, ας το πω έτσι. Μερικοί από αυτούς είναι ακόμα και μπορεί να είναι ακόμα και πολιτικοί ή σημαντικά στελέχη της αστικής μας κοινωνίας, έτσι, είτε εκπαιδευτική, οτιδήποτε. Κύριε Κοκκόλη, δώστε μου λίγο την εικόνα. Είμαστε σε ένα διόρροφο μεταλλικό κτίριο πίσω από το Τζάνιο νοσοκομείο. Εδώ είναι το παράδειγμα του ΟΚΑΝΑ. Είναι δύο κοντέινερ το ένα πάνω στο άλλο. Καθαρότατος χώρος, φιλόξενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί. Ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο μπροστά μας, στα 2-3 μέτρα, βλέπουμε τις καρέκλες αναμονής, όπου υπάρχουν φίλοι μας που είναι θεραπευόμενοι. Mm. Εγώ τους είπα χρήσεις στην αρχή, με διορθώσαν οι άνθρωποι εδώ, ότι Σπύρο δεν είναι χρήσεις, οι άνθρωποι είναι θεραπευόμενοι. Mm. Προφανώς είναι και ένας χαρακτηρισμός που δείχνει και μια ευγένεια και αναδεικνύει και την εξωπρέπεια που πρέπει να. Όχι, πολλοί από αυτούς δεν είναι πλέον χρήστες. Ναι. Είναι σωστό να μην. Τι ακριβώς ζητούν, τι ακριβώς αντιμετωπίζετε στις περιπτώσεις. Δώστε μας περιστατικά να αντιληφθούν και οι ακροατές που δεν έχουν εικόνα από το χώρο. Ζητούν θεραπεία. Εγώ σοκαρίστηκα λίγο όταν ήρθα και είδα τον κόσμο να περιμένει απ' έξω. Με μια διάθεση αγωνίας και ανάγκης εκείνη τη στιγμή, στο δευτερόλεπτο, να μπορέσουν να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για ζωή. Ναι. Καταρχάς, θέλω να γίνω πιο περιγραφικός, γιατί ενδεχομένως. Καταρχάς ζητούν θεραπεία. Ναι. Έτσι, οι περισσότεροι εδώ πέρα έρχονται επειδή θέλουν θεραπεία. Θεραπεία ως προς το φαρμακευτικό σκέλος και το μη φαρμακευτικό σκέλος. Δηλαδή θέλουν και το φάρμακο, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι αρκετά ελκυστικό για τους χρήστες, οπότε μας βοηθά να έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες μας, ναι, σε αντίθεση με άλλου είδους προγράμματα που δεν έχουν το φάρμακο, αλλά εδώ έχουν και θεραπεία ψυχοκοινωνική.
ζητούν αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος προσεγγίζει μια υπηρεσία υγείας, μπορεί να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από τον εργαζόμενο στην υπηρεσία υγείας για το τι ακριβώς είναι η σταθεραπεία. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γνωστό στην ιατρική ευρύτερα. Δηλαδή, έρχεται κάποιος στον καρδιολόγο και του ζητάει να του διορθώσει ένα σύμπτωμα και αδιαφορεί για ένα άλλο. Και μπορεί ο καρδιολόγος να προσπαθεί να του επιτείνει την προσοχή ότι και το άλλο σύμπτωμα χρειάζεται μια αντιμετώπιση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, η εικόνα που έχουν για την υγεία μπορεί να είναι κάπως διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς. Σύνθεση λοιπόν αυτό ζητούν. Από εκεί και πέρα, πολλοί επειδή δεν έχουν περιβάλλον, αρχίζουν να ζητούν και άλλα πράγματα που δεν είναι αμυγός υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι κυρίως κοινωνικού ενδιαφέροντος, έτσι, ενός ανθρώπου, ενός προσώπου αναφοράς, με το οποίο μπορούν να μιλούν, πέρα από τα ψυχολογικά θέματα, να προστρέχουν σε ένα πρόβλημα και άλλα πολλά. Εξαρτάται και από το άνθρωπο. Δηλαδή, θα νιώσουν άνετα τα εξαρτημένα άτομα που ενδεχομένως αλλού δεν θα μπορούν να πλησιάσουν, γιατί υπάρχει πάντα ένα φοβικό σύνδρομο, μια καχυποψία, ότι θα έρθουν εδώ, θα βρουν τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο, που θα μπορέσουν να εκμυστηρευτούν αυτό που μέσα τους βράζει, αυτό που τους ενοχλεί και τους στέλνει πάλι πίσω στην ανάγκη να πάρουν θάνατο στη φλέβα τους ή στον οργανισμό τους. Η σχέση τους με το κράτος συνήθως είναι συγκρουσιακή, όπως ξέρετε. Εδώ αισθάνονται περισσότερο ασφάλεια. Εδώ δεν έχουν αστυνομικό που να τους. Πόσο άσχημο τότε είναι, κύριε Κοκκόλλη, όταν έρχονται και κάνουν επιχείρηση σκούπα σε αυτούς που έρχονται εσάς για να ζητήσουν ελπίδα. Καταστρέφουν όλο αυτό το δίκτυο. Δεν δημιουργούν καχυποψία και εχθρότητα απέναντι σε εσάς που παλεύετε για αυτούς, επειδή το αστυνομικό κράτος βρήκε πρόσφορο έδαφος να κάνει εύκολες συλλήψεις και να κάνει δίθεν καταγραφές εδώ. Κύριε Πρόεδρε, θα τα παρεύετε. Ναι, θα ήθελα να πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ εύστοχα και γλαφυρά περιγράψε ο κ. Κοκκόλλης. Σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες που δεν υπάρχουν χρήματα και που οι δομές επίσης διαλύονται, είναι απλώς θεωρητικά ή σε ένα μεγάλο βαθμό γίνονται θεωρητικά. Και δεδομένου το πρόβλημα μεγενθύνεται. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, οι αρχές, και εννοώ βεβαίως το κράτος εδώ και τις υπηρεσίες του, έχουν τις εξής δύο επιλογές. Ή θα αφήσουν τα πράγματα να κυλήσουν όπως κυλάνε, ναι. Θα παρεύουν, απλώς θα το αφήσουν το πρόβλημα, ή θα παρεύουν κατασταλτικά. Και νομίζω λοιπόν ότι η τελευταία ενέργεια, ενώ το σχέδιο θέτης, δείχνει ότι έχει γίνει μία επιλογή, το έλλειμμα κοινωνικής πολιτικής, το έλλειμμα δηλαδή υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, να το καλύψουν με καταστολή. Γιατί είναι σαφώς. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά επικοινωνίας, κύριε ψυχίατρε, εγώ για να καταλάβω, ως απλός δημοσιογράφος και ο φίλος ακροατής μας ακούει αυτή τη στιγμή, που είναι πατέρας, είναι μητέρα, είναι γονιός, είναι ένας νέος άνθρωπος που μας ακούει. Όταν έρχεται εδώ το εξαρτημένο άτομο για να βρει τη θεραπεία του, είτε αυτή είναι σε φάρμακο, είτε είναι σε ψυχολογική υποστήριξη, και έχει τον αστυνομικό απ' έξω να τον μαζεύει για να τον πηγαίνει στην αμυγδαλέζα και να τον καταγράφει, δηλαδή σαν να τον θεωρεί. Υπάρχει προπαρασκευή κλίματος τώρα αυτό. Ναι, βέβαια. Κέντρο κράτησης αλλοδαπών που ενδεχομένως σαν να τον θεωρεί από πριν δηλαδή, χωρίς κανένα αιτιολογικό, ως εγκληματία. Δηλαδή του δημιουργεί την πεποίθηση ότι εσύ είτε έχεις διαπράξει έγκληματο ή όχι, αδικοπραξία είτε όχι, για μένα είσαι εγκληματίας. Τον περνάς δηλαδή αναγκαστικά στο περιθώριο. Του διαλύει την αυτοπεποίθηση, του διαλύει την ψυχολογική, αν θέλετε, την ψυχολογική του αναστολή, μάλλον αυτό, με συγχωρείτε που διακόπτω. Αντίσταση. Αυτό και δεν τον είναι βάζει πιο βαθιά στο βούρκο. Σαν να τον βάζει, δηλαδή, σαν να τον εκπαιδεύει ως εγκληματία. Σαν να του λες, κοίταξε, εσύ εδώ είσαι εγκληματίας. Όπως και να έχει. Προπαρασκευή εγκλήματος και καταδικαστικού χαρακτήρα δεν υπάρχει προηγούμενο. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, οι παραστάσεις ή αναπαραστάσεις τις οποίες έχει η ελληνική κοινωνία από τα μέσα επικοινωνίας και πλέον σας μιλάω ως ειδικός στο σύνθημα αυτό είναι ότι οι χρήστες, οι τοξικοεξαρτημένοι γενικά συνδέονται με το έγκλημα, παρουσιάζονται δηλαδή ως εγκληματίες λιγότερο ή περισσότερο. Αυτή είναι η γενική εντύπωση που υπάρχει, ναι, γενικές εντύπωση που έχουν πάντα και εδώ, η οποία οφείλεται βεβαίως και στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει και στον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και κυρίως τους χαρακτηρίζει η αστυνομία στα δελτία τα οποία διαχέει στα μέσα επικοινωνίας και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι αυτό το υλικό στα ρεπορτάζ τους είτε στις εφημερίδες. Και εκπαιδεύουν έτσι την κοινή γνώμη. Έτσι. Επιτρέψτε. Άρα λοιπόν η δημόσια εικόνα αυτών των ανθρώπων είναι ότι πρόκειται για εγκληματίες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι την προσλαμβάνουν αυτήν την εικόνα. Αυτήν την εικόνα τη βάζουν μέσα τους, την εσωτερικεύουν όπως λέμε εμείς. Και πλέον λοιπόν, όταν κάποιος πιστέψει ότι είναι εγκληματίας, θα αρχίσει να φέρεται εξαιρετικός εγκληματίας, ακόμα και αν δεν ήταν. Λοιπόν, επομένως λοιπόν, αυτή η δημόσια εικόνα του χρήστη εγκληματία βοηθάει στο να γίνει πραγματικά εγκληματίας, ακόμα και αν δεν είναι. Είπατε μία λέξη κλειδί προηγουμένως. Είπατε τη λέξη αστυνομικό κράτος. Φαίνεται δεν έχουμε συνειδητοποιήσει επαρκώς
ότι είμαστε σε μια διαδικασία όπου το ελληνικό κράτος σταδιακά και χωρίς να το καταλαβαίνουμε ίσως γίνεται ένα αστυνομικό κράτος. Υπάρχουν πλήστες περιπτώσεις τις οποίες ένα από τα χαρακτηριστικά του αστυνομικού κράτους είναι ότι η αστυνομία βρίσκεται πάνω από τους νόμους. Δηλαδή η αστυνομία χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα του πληθυσμού ή οι πρωτοβουλίες του. Και έχουμε πλήστες περιπτώσεις όπου η αστυνομία ενεργεί πάνω από τους νόμους προκειμένου να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ενέργειες. Και πολύ φοβάμαι ότι χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά χτίζεται ένα αστυνομικό κράτος και η περίπτωση του σχεδίου θέτης είναι μια πάρα πολύ έτσι, ενδεικτική στιγμή. Εγώ θα πω το εξής. Ποια είναι η νομική βάση αυτής της ενέργειας? Δηλαδή ποια είναι η νομική εκείνη διάταξη βάση της οποίας ή επιτρεπόταν ή επιβαλόταν η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων παρά τη θέλησή τους, ο εγκλεισμός τους, δηλαδή το περιορισμός του ατομικού δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης παρά τη θέλησή τους, η καταγραφή των ατομικών τους στοιχείων παρά τη θέλησή τους, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι για κάποια εγκληματική πράξη. Και εδώ θα βάλω και το εξής ερωτηματικό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υλοποίησης του σχεδίου θέτης, ο απλός αστυνομικός έχει την εντολή να προσαγάγει κάποιον ο οποίος του φαίνεται ότι είναι χρήστης ναρκωτικών. Και ρωτώ εγώ το εξής απλό. Ποια είναι τα τυπικά προσόντα του αστυνομικού ώστε να αναγνωρίζει εξ όψεως ποιος είναι χρήστης και ποιος δεν είναι? Πώς μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον ο οποίος έχει κατάθλιψη και περιφέρεται στους δρόμους παραμιλώντας, έχοντας αγνοήσει τον εαυτό του, ώστε να περισυλλέξει, να μην τον περισυλλέξει αυτόν, αλλά να περισυλλέξει τον χρήστη? Πώς μπορεί να ξεχωρίσει τον χρήστη των ναρκωτικών λόγου χάρη από τον άστεγο, ο οποίος είναι σε πολύ πιο άθλια κατάσταση και σε ό,τι αφορά την όψη του? Είναι προφανές λοιπόν εδώ ότι δεν υπάρχει καμία για μένα νομική βάση. Έτσι, για το ποιον περισυλλέγεις και με ποια κριτήρια. Εγώ δεν έχω δει πολλούς εγκληματίες που είναι αναποστεωμένοι έτσι και να παραπέουν. Και θέλετε να συνεχίσω τα ερωτήματα. Στη διαδρομή τους για να πάνε. Αφού είναι τόσο εύκολη λοιπόν η αστυνομική αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί λοιπόν προσφεύγουμε πρώτα στο χρήστη και δεν προσφεύγουμε στον έμπορο, μάλλον στους εμπόρους, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι μπροστά στην Ακαδημία Αθηνών, στον πεζόδρομο μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ακαδημίας και σε άλλους χώρους? Δώστε μου μια ανατελεία, θα πάμε για να πάμε σε αναγκαστικό διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων αλλά και τα αναγκαστικά διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε εδώ. Εγώ απλά να συμπληρώσω ότι όπως από τις καταγραφές σας κατάλαβα ότι υπάρχει κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αστυνομία συμπεριφέρεται έτσι ώστε να πατάξει δίθεν το έγκλημα ή να δείξει έργο, να δείξει μόνο αριθμούς, πιστεύοντας ότι η κοινωνία που είχε εκπαιδευτεί στο να θεωρεί τον εξαρτημένο πρεζόνι εγκληματία ότι θα συνενήσει οποιαδήποτε θέλει. Η Γιάφκα ανοιχνεύει το χθες. Σαν σήμερα, το 1892, ιδρύεται η ποδοσφαιρική ομάδα της Λίβερπουλ. Το 1924, ο ποδοσφαιρικός όμιλος Αθηνών μετονομάζεται σε Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο. Το 1926, ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς αντίπαλο. Σαν σήμερα, το 1962, ψηφίζεται από τη Βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει την πρικοδότηση της πριγκίπισσας Σοφίας ένωψη του γάμου της με τον πρίγκιπα της Ισπανίας Χουάν Κάρλος. Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το 2007, Ελλάδα, Ρωσία και Βουλγαρία υπογράφουν τη συμφωνία για την κατασκευή του πετρελαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη έπειτα από 14 χρόνια διαπραγματεύσεων. Το 1884 γεννιέται ο Άγγελος Σικελιανός. Σαν σήμερα το 1975 πεθαίνει ο Έλληνας μεγιστάνας Αριστοτέλης Ωνάσης. Καλή σας μέρα. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, μια καθαρή Δευτέρα. Μια καθαρή Δευτέρα θέλω να πιστεύω όλοι μας με προσπάθειες για καθαρή συνείδηση. Μην ανησυχείτε, όλα πάνε καλά. Μπορεί να έχουμε περιορίσει το ψωμί και να παίρνουμε χθεσινό ή προχθεσινό, γιατί στα λίγα λεπτά του ευρώ μπορούμε να έχουμε ψωμί για το καθημερινό τραπέζι, αλλά σίγουρα τη δόση θα την πάρουμε. Το επιβεβαίωσε όλη η ΡΕΝ. Μην ανησυχείτε. Η Ελλάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες, λέει όλη η ΡΕΝ. Άρα ψωμί θα έχουμε, και ας είναι προχθεσινό. Την δόση θα την πάρουμε. Θέλω έτσι, ξεκινώντας την δική μας καθημερινή επαφή σήμερα, μια διαφορετική ημέρα για μένα και για την παρέα μας στον Α99 και για τη Γιάφκα, αλλά και για τόσα κάθε μέρα καυτηριάζουμε και άλλες φορές κοντραριζόμαστε ή άλλες φορές αγαπιόμαστε, φίλοι ακροατές, αγαπητές μου κυρίες, αγαπητοί κύριοι, να σας πω ότι σήμερα για μένα είναι μια διαφορετική ημέρα.
Όχι γιατί δεν τα έχω ξαναδεί, δεν τα έχω ξαναζήσει ως ρεπόρτερ, ως δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης. Δεν είναι και χάρισμα ή μεγάλο ταλέντο ή δώρο Θεού να είσαι ρεπόρτερ, δημοσιογράφος. Είναι μια ενασχόληση που κάνεις γιατί αγαπάς κάτι διαφορετικό. Είμαι εδώ στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Ακριβώς πίσω από το χώρο του νοσοκομείου βρίσκεται ένας χώρος όπου έχουν... Υπάρχει ένα κοντέινερ, έχουν προσταθεί δύο κοντέινερ, δηλαδή ένα διόρροφος χώρος μεταλλικός. Σκεφτείτε δύο κοντέινερ. Μου θύμισε ακόμα αμέσως την εμπειρία μου που είχα και έχω σεισμόπληκτος, όταν για αρκετούς μήνες, για αρκετά χρόνια ζούσα σε κοντέινερ. Έχουμε λοιπόν δύο κοντέινερ, το ένα πάνω στο άλλο. Σκεφτείτε, κάντε το εικόνα σας παρακαλώ αγαπητοί ακροατές, δύο κοντέινερ, το ένα πάνω στο άλλο. Καθαρά, πεντακάθαρα. Τα παράθυρά τους, ένα πανό έξω από το χώρο αυτό που λέει αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Αγωνιζόμαστε για περίθαλψη, αγωνιζόμαστε για υγεία. Θεραπεία και όχι καταστολή. Όχι διαπόμπευση, όχι περιθωριοποίηση για τα άτομα, για τα εξαρτημένα άτομα. Δεν σας διαβάζω το πανό, αυτό θυμάμαι ερχόμενος στο χώρο. Γιατί είμαι μέσα. Σε έναν φιλόξενο χώρο που υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν εθελοντές, αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι. Και έξω από το χώρο, αυτό θέλω να κρατήσετε τη σκέψη σας αγαπητοί ακροατές της Γιάφκας και του Α89, αποστεωμένες φυσιογνωμίες, αγόρια και κορίτσια. Αγόρια και κορίτσια. Οι άθλοι της καθημερινότητας. Ο αδερφός σου και ο αδερφός μου. Η αδερφή σου, η αδερφή μου. Η μάνα σου, η μάνα μου, τα παιδιά μας. Απ' έξω ακριβώς, χωρίς ηλικία, χωρίς κοινωνική τάξη. Αποστεωμένη, χλωμή, με την εικόνα του ετοιμοθάνατου. Με την εικόνα του καταδικασμένου ως μελοθάνατου. Να περιμένουν να ανοίξει το παραθυράκι για να ζητήσουν βοήθεια. Την ίδια στιγμή μέσα, θεραπευτές, προσωπικό, προσπαθούν να χαμογελάσουν, προσπαθούν να βρουν το κουράγιο να χαμογελάσουν για να μην προδώσουν την αγωνία τους αλλά και την βεβαιότητά τους ότι πιθανότατα οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είναι απ' έξω και έχουν απλό στο χέρι δεν θα ζουν για πολύ ακόμα. Γιατί αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, είτε εμάς μας αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχει θεραπεία, αλλά όταν η θεραπεία περιορίζεται ή κάποιοι θέλουν να εξαφανιστεί, έχει καταδικάσει μια ομάδα ανθρώπων σε θάνατο. Πόση αλήθεια αντέχω εγώ? Πόση αλήθεια αντέχετε εσείς? Αντέχουμε αλήθειες? Τη δόση την πήραμε. Αλλά θυμηθείτε φίλοι ακροατές ότι στα 3 χρόνια που ζούμε βαθιά στο πετσί μας, που έχει διαλυθεί η καθημερινότητά μας, έχει διαλυθεί η ζωή μας, έχει αυξηθεί η χρήση αλκοόλ. Πάνε πρόσωπα υπεράνυποψίας, πάνε ανήλικα άτομα στο αλκοόλ, πάνε στα ναρκωτικά. Γιατί φαντάζει στο βάθος του τούνελ ως μια ψυχική διέξοδος. Πόση αλήθεια αντέχετε? Πόση αλήθεια αντέχω να διαχειριστώ? Αντέχουμε, τι λέτε? Ελάτε λοιπόν σήμερα να αγγίξουμε την πολιτική, να δούμε την τρόικα, να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, να μιλήσουμε με πολιτικούς, να μιλήσουμε με επιστήμονες, να δούμε τη ζωή, να δούμε τους φούρους που πουλάνε προχθεσινό ψωμί για να επιβιώσουν οι πολίτες και να επιβιώσουν και οι επιχειρηματίες. Να τα δούμε όλα. Αλλά επιτρέψτε μου σήμερα, φίλοι της Γιάφκας, να δούμε τη ζωή από το παράθυρο ενός κοντέινερ του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Ας δούμε λοιπόν τη ζωή από το παράθυρο του ΟΚΑΝΑ. Πριν πάω στο δελτίο εργασίας που τόσο περιμένετε κι εσείς όπως περιμένω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω τι μου ξημερώνει, κανείς μας δεν ξέρει και για τους δικούς μας ανθρώπους, να σας πω ότι υποστηριχτής μου εδώ στη Γιάφκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέτει χρόνο για να ενημερώνει τους ακροατές πολίτες και διαθέτει χρόνο για να βοηθάει τον δημοσιογράφο και να διορθώνει τα λάθη του. Στην παρέα μου θα έχω τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πλιό. Κύριε Πλιέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Χαρίτατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διάθεσατε χρόνο και δεχτήκατε το αίτημά μας για να έρθετε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Νομίζω ότι χρειάζεται να ενημερώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τους ακροατές σας και γενικά την ελληνική κοινή γνώμη. Δεν ξέρω αν περιέγραψα καλά την εικόνα, αλλά προσπαθώ να είμαι ειλικρινής στο βαθμό. Είναι πολύ καλή εικόνα, μόνο που θα έπρεπε κανείς να έχει ένα μεγαλύτερο καμβά για να ζωγραφίσει και άλλες πινελιές. Την ίδια στιγμή, να πούμε, το Τζένιο Νοσοκομείο, οι γιατροί βρίσκονται σε επίσκεψη.
Άρα έχουν και ο υπόλοιπος χώρος έχει τα προβλήματά του. Αντιλαμβάνεστε ότι με την εικόνα του δημοσιογράφου που πέρασε την πύλη δημιουργήθηκε και μια αναστάτωση και μια ανάγκη κάποιου να εκφραστούν, είτε γιατρών είτε νοσηλευτών, είτε και ανθρώπων που φυλάνε το χώρο και θα πρέπει να αποτρέψουν το δημοσιογράφο ενδεχομένως από το να κάνει κάτι το οποίο διαφεύγει της πολιτικής που έχει η διοίκηση του νοσοκομείου, την οποία βέβαια δεν καταγγέλω, απλά διευκρινίζω για να μην παρεξηγούμε. Κύριε Πλήση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε μαζί να συνταξιδέψουμε σήμερα στη Γιάφκα, να συνωμοτήσουμε παρέα με τους φίλους ακροατές. Θα τα πούμε σε λίγο και για τα δώρα μας και για όλα. Σας προτείνω να αντέξετε, φίλοι μας στο ταξί, φίλοι μας στη δουλειά, που μας ακούτε από τα ακουστικά σας, να αντέξετε και να δοκιμάσετε τον εαυτό σας στο πόση αλήθεια πραγματικά μπορεί να δεχτεί στην καθημερινότητά του. Α989 στους 98,9 εκπέμπουμε απευθείας από το Τζάνιο Νοσοκομείο και το παράρτημα του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών που βρίσκεται εδώ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με ειδικούς επιστήμονες, με χρήστες αλλά και πολίτες που θέλουν να κάνουν χρήση των ανοιχτών μικροφώνων του Α989 και της Γιάφκας. Πάμε όμως λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Λεφαζάνη. Κύριε Λεφαζάνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Χαριτάτο, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες σας και καλή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Στον ειδικό χώρο που είστε για το μεγάλο πρόβλημα, για το μεγάλο πρόβλημα που είναι τα ναρκωτικά, ναι. Χαίρομαι που αντιδράσατε, που δείξατε την διάθεση να το αντιμετωπίσετε και ως πολιτική πράξη και ως πολιτική έκφραση. Πάμε όμως πρώτα στην επικαιρότητα και θα έρθω να σας πάρω και μια άποψη για τον ΟΚΑΝΑ και τις δράσεις που γίνονται προς όφελος των πολιτών. Όλα καλά, λέει ο Λιρέν. Δεν ανησυχεί η κυβέρνηση. Έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες. Θα πάρουμε τη δόση. Την ίδια στιγμή ο κόσμος παίρνει χθεσινό και προχθεσινό ψωμί. Κάτι που ήδη γνωρίζουμε. Κάποιοι πρέπει να το δουν σε εφημερίδες για να το αντιληφθούν ή για να το κάνουν δημόσιο λόγο, δημόσια αναφορά. Δεν έχει καμία σημασία. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο φωνάζετε, για ποιο λόγο υπάρχετε ως αντιπολίτευση, αφού θα πάρουμε τη δόση, τη σωτήρια και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας? Άρα, γιατί σας χρειαζόμαστε, κύριε Λεφαζάνη? Ναι, ναι, είναι πολύ ηλιακό το τοπίο, επομένως η αντιπολίτευση λίγο είναι περιττή. Δεν χρειάζεται αντιπολίτευση σε μια Ελλάδα η οποία ευημερεί, αναγεννάται και ορθοποδεί. Δυστυχώς αυτό το σκηνικό στείνεται από ορισμένα κυβερνητικά παπαγαλάκια και θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω, και από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν από εδώ και καιρό ξεκόψει με την ελληνική πραγματικότητα. Η αλήθεια όμως είναι πάρα πολύ σκληρή, την υπενιχθήκατε ήδη κύριε Χαριτάτο. Νομίζω ότι τα πράγματα αυτά που ζούμε γύρω μας δεν είναι απλώς πλέον ανησυχητικά και πρωτοφανή. Διαμορφώνουν ένα κλίμα εθνικής και κοινωνικής καταστροφής πλέον. Και νομίζω ότι αυτό που λέω δεν είναι καθόλου υπερβολή, διότι αυτά που ακούμε με την Τρόικα και την κυβέρνηση θυμίζουν απικία, μπανανία, προτεκτοράτο, σε τέτοιες εκφράσεις παραπέμπουν. Κύριε Λεφαζάνη, είναι γνωστό, συνάντησα πέραν του μνημονίου. Μάλιστα. Πάμε για μέτρα πέραν του μνημονίου. Βλέπετε το χαράτσι το οποίο υποτίθεται θα τερματιζόταν το 2012 και θα μπαινε κάτι άλλο, επαχθές βεβαίως, αλλά κάτι άλλο, ένας ενίος φόρος, θα παραμείνει το χαράτσι αυτό και για το 2013 και θα εισπράττεται επίσης από ό,τι φαίνεται από τη ΔΕΗ. Ταυτόχρονα πάμε σε απολύσεις, οι διαθεσιμότητες γίνανε ανοιχτές απολύσεις. Πάμε σε αναβολή ρυθμίσεων όσον αφορά τα δάνεια, παρόλο που τα κόκκινα δάνεια έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Πάμε σε αναβολή ρυθμίσεων γενναίων τουλάχιστον όσον αφορά την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, την ίδια ώρα που το δημόσιο έχει κηρύξει επίσημα στάση πληρωμών, δηλαδή εφαρμόζει το «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», αρνείται να κάνει στοιχειώδεις ρυθμίσεις για να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις των πολιτών, πράγμα που οδηγεί τα πράγματα σε απελπιστική
κατάσταση. Κύριε Λαφαζάνη, τη δόση ένα κομμάτι ήδη έχουμε πάρει. Το επόμενο κομμάτι θα το πάρουμε. Αναρωτιέμαι όμως, εφόσον παίρνουμε τις δόσεις, γιατί πάντα το δημόσιο δεν έχει χρήματα, γιατί δεν φτάνουν χρήματα στους πολίτες, γιατί αυξάνονται οι θέσεις ανεργίας, γιατί μεγαλώνει η τρύπα της εξαθλίωσης. Ωστόσο, εμείς παίρνουμε τη δόση κανονικά, η οποία θεωρείται σωτήρια, θεωρείται ζωογόνος και καταλήγουν βέβαια σε κάποια ταμεία τραπεζών. Καταλήγουν οι δόσεις στις τράπεζες. Αλλά ο ίδιος ο πολίτης δεν ξέρω πόσο πολύ να απολαμβάνει μια κυβερνητική πολιτική που θεωρείται σωτήρια όταν με δανεικά πληρώνουμε τα δανεικά. Έτσι είναι. Μα, τώρα ακούγομαι λίγο Σιριζέως, αλλά νομίζω ότι δεν αγγίζουμε την κοινή λογική. Δεν είναι θέμα του κατά πόσο είμαι φίλος προς εσάς. Βεβαίως, όχι. Μα δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να είναι Σιριζέως για να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα γύρω του και να λέει και αλήθειες. Διότι οι δόσεις δεν πηγαίνουν για να στηριχθεί η οικονομία, δεν πηγαίνουν για να στηριχθούν οι μισθοί, οι συντάξεις, να στηριχθούν κοινωνικά επιδόματα, να γίνουν επενδύσεις. Οι δόσεις αυτές πηγαίνουν, όπως είπατε, ακριβέστατα για να αποπληρώνουμε το χρέος. Πηγαίνουν δηλαδή στις τράπεζες ως τόκοι και χρεολύσια. Γι' αυτό κιόλας με τις δόσεις αυτές δεν πληρώνονται ούτε καν αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ότι θα πληρώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου, είτε προς εταιρείες είτε προς πολίτες. Κύριε Φαζάνη, ούτε καν αυτά. Κύριε Φαζάνη, μήπως κάτι δεν γνωρίζετε εσείς? Έχετε κυβέρνηση και δηλώνει ικανοποίηση. Ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με τους εκπροσώπους της Τρόικα. Αν θέλετε, εγώ δεν δέχομαι και τη ρητορική που λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρέπει να μιλάει με απλούς υπαλλήλους. Μπορεί ένας Πρωθυπουργός να μιλάει με οποιοδήποτε, αλλά να μιλάει και με τους Έλληνες απλούς υπαλλήλους, οι οποίοι είναι είτε απολυμμένοι, είτε δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Ας μιλάει με όλους τους υπαλλήλους και αλλοδαπούς και ημεδαπούς. Αν είναι από την Τρόικα και είναι από το ελληνικό δημόσιο, κυρίως αν είναι και ιδιωτικοί υπάλληλοι που κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο ή έχουν κινδυνεύσει ακόμα περισσότερο. Αλλά έχουμε και να ρωτιέμαι, τη ίδια στιγμή έρχεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος και προσφέρει, εγγυάται 700.000 θέσεις εργασίας. Αυτά δείχνουν αδυναμία πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ή πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, ή είναι ψεύδι του κυβερνητικού συνασπισμού για να μπορέσει να αντιδράσει στα δημοσκοπικά αποτελέσματα που φέρνουν πρώτη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως και αυριανή κυβέρνηση, αν πάντα με λογική δημοσκόπων, έτσι. Αν αύριο γίνονταν εκλογές. Που ενδεχομένως φοβούνται, και από εκεί είχαμε το πρώτο φόβητρο της Χρυσής Αυγής. Τώρα έρθει το δεύτερο φόβητρο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχομένως εγγυάται το αυριανό αποτέλεσμα το εκλογικό ως πρώτο κόμμα και κυβέρνηση ενδεχομένως. Κύριε Χαριτάτο, βεβαίως ο Πρωθυπουργός μπορεί και πρέπει να μιλάει με τον οποιοδήποτε αλίμονο, αλλά είναι άλλο αυτό να μιλάς και άλλο να παίρνεις εντολές. Άλλο να συγκυβερνάς και άλλο στην πραγματικότητα να έχεις μια υπερκυβέρνηση μέσα στη χώρα σου που λέγεται Τρόικα και ο Πρωθυπουργός απέναντί της να αισθάνεται ότι αυτός είναι υπάλληλος των υπαλλήλων. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα ακούμε τον κύριο Βενιζέλο για τις 700.000 θέσεις εργασίας και μας θυμίζει το λεφτά υπάρχουν. Το λεφτά υπάρχουν. Αντικαταστάθηκε τώρα με το θέσεις εργασίας. Ναι, αλλά ακούω τον Βενιζέλο που λέει: έχω εγγυηθεί 700.000 και είμαι στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση λέει ότι θα σκίσει ένα μνημόνιο. Φοβηθείτε περισσότερο, γιατί το μνημόνιο μας δίνει τη δόση που είναι ζωογόνος. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγγυάται ούτε καν αυτή τη δόση. Και έρχεται ο τρομοκρατημένος τηλεθεατής αναγνώσεις, ακροατής και λέει: τι να διαλέξω από τα δύο. Ξέρετε, συμβάλλετε και εσείς την απόγνωση. Αθελά σας ενδεχομένως ή θελημένα, γιατί έχετε και εσείς ρητορική ως κόμμα. Ναι, βεβαίως. Οι θέσεις εργασίας του κυρίου Βενιζέλου έχουν τόση αξία όσοι είχαν τα λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, μπορεί ο καθένας να υπόσχεται ανέξοδα οτιδήποτε, να τα υπόσχεται η αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε κανείς να το αντιληφθεί, αλλά να έχουμε κυβερνητικό κόμμα που να λέει για 700.000 θέσεις εργασίας, αρχίζει κανείς και γελάει δυστυχώς πικρόχολα, διότι την ίδια ώρα ανακοινώνονται το επίσημο ποσοστό ανεργίας, το οποίο έχει φτάσει 26 και πάνω τα 100. 26 και πάνω τα 100 ποσοστό ανεργίας σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες πλέον πλήττονται και ζουν με τον εφιάλτη της ανεργίας. Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες. Δεν μπορεί μια χώρα αυτή, μια τέτοια χώρα να πάει μπροστά και σε μια τέτοια χώρα να υπάρχει κυβερνητικό κόμμα που να μιλάει για 700.000
θέσεις εργασίας. Κύριε Λεφαζάνη, ελάτε λίγο να μπούμε και στο χώρο που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Να μπούμε στον οργανισμό κατά των ναρκωτικών, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θεραπευόμενοι, οι χρήστες, εμείς τους λέμε. Εκνευρίζονται εδώ οι άνθρωποι που γιατροί, νοσηλευτές και διαπροσωπικούς. Λέει δεν είναι αδερφέ χρήστες, είναι θεραπευόμενοι. Είναι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ζωή τους. Άρα μας διορθώνουν και εμείς δεχόμαστε αμέσως τις διορθώσεις. Εγώ σας λέω απλά ένα περιστατικό που έχει συμβεί. Πέρα από τις επιχειρήσεις Σκούπα που κάνει τελευταία ελληνική αστυνομία και μαζεύει όχι από τα παράνομα σοκάκια, όχι από τους χώρους που υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών γύρω από τα πανεπιστήμια, όχι από, από τα σκοτεινά σημεία της Αττικής και κυρίως του Πολύβου κέντρου, αλλοδαπούς ή μεδαπούς που είναι ενδεχομένως ύποπτες περιπτώσεις προς εξακρίβωση στοιχείων. Έχουμε δει περιπτώσεις, έχουν συμβεί πολλά περιστατικά όπου υπάρχει επιχείρηση Σκούπα σε χώρους έξω από το ΟΚΑΝΑ, όπου συγκεντρώνουν δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες τους θεραπευόμενους που έχουν έρθει για να αναζητήσουν την ελπίδα, τη συντήρηση της ζωής τους. Τους μαζεύουν, τους πηγαίνουν στην Αμυγδαλέζα ή σε άλλους χώρους που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τους καταγράφουν και τους επιστρέφουν στην κοινωνία, αφού ενδεχομένως έχουν πάρει βιολογικό υλικό ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, ενδεχομένως δεν γνωρίζουν και οι άνθρωποι το ΟΚΑΝΑ τι ακριβώς συμβαίνει. Την ίδια στιγμή, εδώ, στον ΟΚΑΝΑ, έχει κατασχεθεί λόγω χρεών το μηχάνημα διενέργειας υιολογικών ελέγχων. Βέβαια, αναρωτιέμαι ποιος πιστωτής πήγε να κατασχέσει ή δέχτηκε να κατασχέσει προς όφελός του ένα μηχάνημα υιολογικών ελέγχων. Γιατί του χρώσταγε ο ΚΑΝΑ ή του χρώσταγαν οι εργασίες του ο ΚΑΝΑ. Αυτό το κενό, ξέρετε, είναι κενό πολιτικής πρακτικής. Είναι κενό κυβερνητικής απραξίας. Ποια είναι η δική σας άποψη? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα τρομακτικό πρόβλημα, το πρόβλημα των ναρκωτικών και μια πολιτική για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών η οποία καταραίει. Έχει καταρρεύσει η πρόληψη, έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα θεραπείας που υπήρχε, το οποίο ήταν ήδη πάρα πολύ αδύνατο και βεβαίως είναι σχεδόν ανύπαρκτο το σύστημα ένταξης των ανθρώπων οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι και οι οποίοι έκαναν με ένα θετικό τρόπο την προσπάθειά τους, ένταξη λοιπόν αυτών των ανθρώπων στον κοινωνικό ιστό. Και ξέρετε, αν ένας έχει κάνει μια προσπάθεια για να απεξαρτηθεί και έχει πάει καλά, αν σκοντάψει στην κοινωνική ένταξη, τότε δυστυχώς η προσπάθειά του κινδυνεύει να πάει στράφη και επανέρχεται πολύ γρήγορα στην προτέρα κατάσταση. Αυτή τη στιγμή καταραίει όλο αυτό το σύστημα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Όλοι οι δημόσιοι φορείς. Κύριε Λεφαζάνη, είμαι στον ΟΚΑΝΑ στο Τζάντιο. Δεν απάντησε στο αίτημά μου ο Υπουργός Υγείας. Δεν απάντησε στο αίτημά μου ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Δεν απάντησε στο αίτημά μου η κυρία Σκοπούλη, η αρμόδια υφυπουργός, η οποία την έπιασα πριν από 1,5 μήνα αδιάβαστη για το αν υπάρχουν τον αριθμό των ορθωτικών και αν υπάρχουν αυξήσεις στα κρούσματα AIDS στη χώρα μας. Αδιάβαστη υφυπουργός. Ναι, αντιλαμβάνεστε, ναι, είμαι λοιπόν εδώ μόνος μου στον ΟΚΑΝΑ. Φιλοξενούμε από ανθρώπους που έχουν και μια καχυποψία ή θα έπρεπε να έχουν και καχυποψία απέναντι στους δημοσιογράφους και δεν έχω κανέναν από τον κρατικό μηχανισμό, από το αρμόδιο Υπουργείο που να έχει μια δημόσια θέση αντιπαράθεση να με βάλει κάτω, κύριε Λεφαζάρη, και να πει χαρτάτε εξάδικο. Και συνομιλώ μαζί σας. Καταλάβατε. Τις βιώνουμε. Ποια είναι η αλήθεια? Ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Αναπληρωτής Υπουργός, ούτε η κυρία Υπουργός, ούτε ο Γενικός Γραμματής του Υπουργείου δεν θέλησε να έχει δημόσιο λόγο για αυτό το θέμα. Δεν σας εκνευρίζει αυτό εσάς? Όχι απλώς εκνευρίζει εμένα, ναι, εκνευρίζει αυτούς που έχουν. Γιατί αν μαζέψει ο Δένδιας όπως κάνει στην επιχείρηση. Κύριε Φαζάνη, αν ο Δένδιας πάρει μια επιχείρηση Σκούπα έξω από τον ΟΚΑΝΑ όπως κάνει και μαζεύει τους χρήστες, τους αποστεωμένους θεραπευόμενους και τους πάει έξω από το Υπουργείο ή έξω από το γραφείο τους και τραβήξουμε και 10 φωτογραφίες και πάνε και 10 κάμερες, εκεί θα συγκινηθούν όλοι μαζί. Γιατί θα γίνονται ξεφτύλα διεθνώς. Καταλάβατε ποια είναι η σκληρή αλήθεια? Έτσι είναι, έτσι είναι, κύριε Χατζηδάκη. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τη δική σας θέση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που το οποίο χρειάζεται είναι να στηριχθούν όλες αυτές οι δομές πρόληψης, θεραπείας, ένταξης. Είναι να στηριχθεί όλο αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργεί υποβοηθητικά με όλους τους τρόπους τα εξαρτημένα άτομα και κυρίως να στηριχθούν αυτές οι δομές που έχουν διαμορφωθεί μέσα στα νοσοκομεία, όπως το Τζάνιο τώρα που είσαστε, το οποίο πρέπει να κάνει μια σοβαρή δουλειά όσο είναι δυνατόν και να βοηθάει μαζί με τον ΟΚΑΝΑ αυτούς τα εξαρτημένα άτομα. Συμπλήρωση, στο Τζάνιο έχουμε επίσκεψη. Δίνοντας, αν δίνει. Γιατί είναι στα κάγκελα, κοινοσυμβουλευτές. Κάποια μεθαδόνη, όχι μόνο αυτό, αλλά να υπάρχει
μαζί με αυτό, αν και εφόσον γίνεται, γιατί περισσότεροι ούτε και αυτή την εξυπηρέτηση έχουν οι εξαρτημένοι, αλλά να υπάρχει και μια ιατρική υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε τα πάντα μας να διαλύονται και οι καταστάσεις να είναι πλέον απερίγραπτες, να πηγαίνεις σε αυτούς τους χώρους και να αισθάνεσαι ότι δυστυχώς ζεις γύρω σου τη βαρβαρότητα. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Δεν αντιμετωπίζεται αυτή με σκούπες, θέλει πολιτικές, θέλει στάσεις, θέλει χρηματοδότηση, θέλει στήριξη, ακόμα και ψυχολογική στήριξη όλη αυτή η προσπάθεια και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πολλές φορές χωρίς να πληρώνονται, μήνες απληρωτοί, με ηρωισμό επιχειρούν να κάνουν ένα μικρό έργο, το οποίο έχει όμως μια τεράστια κοινωνική σημασία. Κύριε Φαζάνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε στη δική μας Γιάφκα που έχει μεταφερθεί από το στούντιο της Κάτσας στο παράρτημα του ΟΚΑΝΑ, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Σε ένα διόροφο κοντέινερ, σε ένα μεταλλικό μικρό κτίριο, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι καθημερινά αντιμετωπίζουν, δίνουν μάχη στο να επανέλθουν συνάνθρωποι μας στη ζωή και στην φυσιολογική δραστηριότητα και να αποφύγουν τον θάνατο. Αυτές είναι οι πικρές, οι αλήθειες, όσο και αν τις αντέχω εγώ ή εσείς, καλό είναι να τις μοιραζόμαστε που και που, καθώς η κρίση χτυπάει παντού. Χτυπάει στην συμπεριφορά μας, χτυπάει σε αυτά που βιώνουμε, να ζητούμε ως ανάγκη να ξεπεράσουμε το όποιο ψυχικό ή προσωπικό τραύμα έχουμε και είναι συνέπεια της κρίσης, ή αν θέλετε είναι με αφορμή την κρίση φαινόμενο που έρχεται στην επιφάνεια. Είμαι ο Σπύρος Χαρτάτος, κλειδοκάτρας της Γιάφκας, τεχνικός προστάμενος και κομμαντάτε εδώ, ο Σταύρος Γουδάκης, τεχνικός προστάμενος του Α989, εδώ μαζί μας στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στο παράρτημα του ΟΚΑΝΑ. Στο στούντιό μας στην Κάτζα, συνοδοιπόρος, ο ηχολήτης μας, Αντώνης Αρκουλής και ο Δημήτρης Κύρκος στην παρέα. Η Έλληνα Ντονάκα καταγράφει απορίες, παρεμβάσεις και ερωτήματα δικά σας στο 212-212-4800 και η Γεωργία Ιωνίδου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην παρέα μας είναι και η σύμβουλος επικοινωνίας του Α989, εξαίρετη συμπαραστάτης της Γιάφκας και της παρέας του Α989, η κυρία Άρτεμις Καλατζάκου. Σε λίγο θα έχουμε και τη δική της παρέμβαση. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί με τον κύριο Γιώργο Πλοιό, καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά είμαστε και έχουμε κοντά μας και τον άνθρωπο που μας φιλοξενεί, τον υπεύθυνο του ΟΚΑΝΑ στο Τζάνιο Νοσοκομείο, τον ψυχίατρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκκόλη. Θα ήθελα εδώ να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Θέλετε κάτι να διευκρινίσετε, κύριε Κοκκόλη, με την ευκαιρία, κάτι προς όφελος των ακροατών? Προηγουμένως έλεγα για την εγκληματικότητα. Έχουμε την τάση να αποδίδουμε την εγκληματικότητα σε μια ομάδα πληθυσμού η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά και εκεί υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι όσοι συνδέονται με εγκληματικότητα συνδέονται με μικροεγκληματικότητα συνήθως. Ενώ η μεγάλη εγκληματικότητα, οι ληστείες τραπεζών, οι φόνοι και όλα αυτά συνήθως αφορούν άτομα τα οποία δεν ήταν ποτέ εξαρτημένα από ουσίες. Έτσι, δεν μπορούμε λοιπόν σιλίδι να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς, κακούς εγκληματίες και μη εγκληματίες χωρίς να κοιτάμε τα πραγματικά στοιχεία. Πάμε, κύριε Πλοίε. Ναι, να κάνουμε ένα σχόλιο το οποίο το συζητούσαμε προηγουμένως στο διάλειμμα. Ναι, αυτό είναι απολύτως αληθές. Θα πρέπει ίσως να προσθέσει κανείς ότι όμως ποσοτικά είναι και μεγαλύτερη αυτή. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανιστεί συχνότερα στην κοινή γνώμη. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι ξέρετε, εάν χωρίσουμε τον κόσμο σε κάποιες μεγάλες περιοχές και ομάδες, οι άνθρωποι αυτοί τοποθετούνται στους εγκληματίες γενικά. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι μία ώρα μετά τις ειδήσεις οι άνθρωποι ξεχνάνε τι είδαν και τους μένει μόνο η γενική εικόνα. Και ο τίτλος, επιτρέψτε μου. Και ο τίτλος. Χωρίς το ρεπορτάζ στην ουσία. Αυτό που θυμούνται είναι εξαρτημένος εγκληματίας. Ναι. Αυτό είναι σε πολύ γενικές γραμμές. Το κυριότερο δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι άλλο, κατά τη γνώμη. Αν μείνει αυτή η εικόνα στη συνείδηση του κοινού, τότε λοιπόν το κοινό αυτό είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξει τέτοιες πολιτικές που αντιμετωπίζουν το χρήστη ως εγκληματία. Δηλαδή να υποστηρίξουν μια τέτοια αντιεγκληματική πολιτική η οποία στηρίζεται στην, αν θέλετε, στην αντίληψη για το χρήστη ως εγκληματία. Και πολύ φοβούμε ότι, γιατί θα επανέλθω στο σχέδιο θέτης, ότι η εφαρμογή αυτού του σχεδίου
έχει πολύ μεγάλη σχέση όχι με την αντιμετώπιση του προβλήματος, αυτό λέει και ο Κανά στην ανακοίνωσή του, αυτό λέει και η Ελληνική Εταιρεία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αυτό λένε και 7 πανεπιστημιακοί εγκληματολόγοι από 5 ελληνικά πανεπιστήμια και 2 του εξωτερικού, ότι δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξάρτησης αυτό. Άρα προφανώς δεν είναι ο σκοπός αυτού σχεδίου η αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά άλλος. Και δεν βλέπω άλλον παρά πολιτικό. Και αν θέλετε να συνεχίσω το σχολιασμό. Κύριε Πλή, θα το φωνάξω για μια φορά. Εδώ βρεθήκαμε ως Α99, ως Γιάφκα, για να σώσουμε τον Οκανά εμείς. Δεν μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε μαζί με τους ακροατές, ώστε να σωθεί ο Οκανά. Και για να μπορέσουν οι ακροατές να κινητοποιηθούν. Δηλαδή, θα πρέπει να αποκτήσουν άποψη. Και για να βοηθήσουμε στο να αποκτήσουν άποψη οι ακροατές, με καθαρή την κρίση τους και ας αποφασίσουν ό,τι θέλουν αυτοί, θα πρέπει να ενημερώσουμε επιπλέον. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση, γιατί γίνεται αραιά και πού, για την δράση, για τη δραστηριότητα, για την ωφελημότητα του οργανισμού κατά των ναρκωτικών στη χώρα μας. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Κύριε Κοκκόλη, να διευκρινίσουμε. Στα παραδείγματα του Κανά, όπως εδώ στο Τζένιο Νοσοκομείο, έχουμε φαρμακευτική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη και λέτε. Έχουμε και κοινωνικό λειτουργό, οπότε ναι. Έχουμε σαν στόχο και την κοινωνική υποστήριξη, αν και σε περιβάλλον κρίσης είναι το πιο δύσκολο, γιατί αυτό αφορά, όπως καταλαβαίνετε, εκπαίδευση, στέγαση και εργασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κοινωνική επανένταξη, ενώ απεντάσσονται ενταγμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σχέση με τα ναρκωτικά από την κοινωνία και μένουν άστεγοι στον δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τομέας είναι που έχει πληγεί περισσότερο από όλους. Διευκρινίστε τι είναι μειωμένη βλάβη, που ρωτούν φίλοι ακροατές. Πριν είπαμε ότι τα ναρκωτικά προκαλούν μια βλάβη η οποία αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο στο άτομο, στην οικογένειά του, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, στη δημόσια υγεία, ακόμα και στον τομέα του εγκλήματος, όπως ακούσαμε, στην οικονομία κτλ. Μείωση της βλάβης είναι μείωση οποιοδήποτε από αυτούς τους δείκτες. Μείωση των θανάτων, η μείωση των νέων λοιμόξεων από υπατήτητα ή από AIDS, η μείωση των εγκλημάτων, η μείωση των φυλακίσεων, όλες αυτές οι μειώσεις που. Δηλαδή, έχω το εξαρτημένο άτομο. Χρήστη ή θεραπευόμενο και κοιτάω να τον αποκόψω από όλα τα όσα έρχονται ως παρελκόμενα της, ναι. Της μόλυνσης που έχει ήδη υποστεί. Να σε εξηγήσω. Στη διαδικασία της θεραπείας του πάντα. Δηλαδή με σκοπό να τον θεραπεύσω τελείως, ταυτόχρονα τον αποκόπτω από το οποτεδήποτε βλαβερό μπορεί να τον περιβάλλει. Το λέω σωστά. Να σας το εξηγήσω το και λίγο καλύτερα. Ναι, ότι στην ιατρική πάντα έχουμε σαν στόχο την ίαση. Όπως ξέρετε, δεν έχουμε πετύχει την ίαση όλων των παθήσεων. Υπάρχουν πολλές παθήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανίατες. Δεν τις αφήνουμε αθεράπευτες όμως. Δίνουμε θεραπεία. Δεν έχουμε πλέον σαν στόχο την ίαση μέχρι να ανακαλυφθεί μια καινούργια μέθοδος, αλλά έχουμε σαν στόχο τη θεραπεία. Για παράδειγμα, ο διαβήτης δεν ιάται, αλλά θεραπεύεται. Ένα άτομο λοιπόν το οποίο έχει διαβήτη θα πάρει μια θεραπεία για να μειώσει τις βλάβες στον οργανισμό του. Να μειώσει την αρτηριοσκλήρωση, να μειώσει τις υπεργλυκαιμίες και τις υπογλυκαιμίες που παθαίνει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Αν δεν, ή μέχρι να καταφέρεις, ή αν δεν καταφέρεις την οριστική και πλήρη ανεξάρτηση, πρέπει να μειώσεις όλες τις βλάβες που προκαλεί η χρήση. Έχουμε τα μηνύματά σας, φίλοι ακροατές, και τα email σας είναι email οργής. Σχεδόν με χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι. Δεν είναι επιτρεπόμενο να του μπορέσω να του κοινοποιήσω στον αέρα και έχω και κατάλληλα μηνύματα. Δεν είναι κατά των θεραπευτών ή θεραπευμένων. Είναι κατά των κρατικών λειτουργών και τη κυβερνητική λογική που ίσχυε εδώ και δεκαετίες πάνω στο πρόβλημα. Επιτρέψτε σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Κανά, την κυρία Μένη Μαλιώρη. Κυρία Μαλιώρη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε που... και του συνομιλητέ για την εξαιρετική αυτή συζήτηση. Θέλω να μου εξηγήσετε, κυρία Μαλιώρη, σας ρωτάω ευθέως γιατί ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Είναι όσο χάνουμε χρόνο, τόσο μας πλησιάζει ο θάνατος σε εμάς, τους φίλους μας, τα παιδιά μας, στους γονείς μας, στους ανθρώπους μας. Χτυπάει εκεί που δεν το περιμένεις, το ναρκωτικό, η τοξική ουσία, η θανάσιμη ουσία. Ξεκάθαρα πράγματα. Ποιοι κυνηγούν τον Οκανά και γιατί, κυρία Μαλιώρη. Γιατί, κυρία Μαλιώρη, γιατί σήμερα εμένα δεν μου απάντησε ο Υπουργός Υγείας, δεν θέλησε ούτε ανακοίνωση να βγάλει, ούτε ένα γραπτό, κάτι εγώ να το μεταφέρω στην κοινή γνώμη στους ακροατές. Δεν απάντησε ο Υπουργός Παιδείας, δεν απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, δεν απάντησε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, δεν απάντησε η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Σκοπούλη, δεν θέλησε καν να μπει στη διαδικασία να έχει μια δημόσια τοποθέτηση για το πρόβλημα του Κανά. Κανένας, ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως απόλυτα αρμόδιος ή συναρμόδιος Υπουργός ή κρατικός παράγοντας. Γιατί, κυρία Μαλιώρη? Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γιατί όλοι οι υπουργοί δεν θέλαν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Και επειδή είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, παρόλες τις επιθέσεις που δεχόμαστε τον τελευταίο καιρό, θα πω ότι ίσως γνωρίζουν τα πολλά προβλήματα που έχει ο Κανά, ίσως γνωρίζουν παράλληλα τη δυσκολία που έχουν να τα διαχειριστούν και να δώσουν λύσεις. Είμαστε ακόμα για πάρα πολλούς μήνες, δυστυχώς, στη φάση της αναγνώρισης των προβλημάτων,
χωρίς να έχουν δοθεί οι απαιτούμενες λύσεις, ακόμα και στα θέματα που δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο. Γιατί εγώ να καταλάβω, λόγω της οικονομικής δυσκολίας της χώρας, ότι εκεί που ζητιώνται χρήματα υπάρχει μια καθυστέρηση. Ίσως και μια δυσκολία στο να δοθεί λύση. Αν όμως ζητάς πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με οικονομικά, τότε πράγματι και εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το ότι υπάρχει αυτή, αν θέλετε, η άρνηση να την πω, δεν ξέρω. Κύριε Μαλλιώρη, είναι δύσκολο το θέμα. Δηλαδή λέμε με λίγα λόγια ότι... Είμαστε στα βαθιά, είμαστε στα πάρα πολύ βαθιά. Γιατί όταν λες ότι πρέπει να κάνουμε άλλες 2-3 μονάδες στην Αττική, γιατί στερούμε το δικαίωμα της θεραπείας σε 3.000 ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση και περιμένουν 3,5 χρόνια, βέβαια δεν είναι εύκολο για κάποιον. Κύριε Μαλλιώρη, θα σας μιλάω ευθέως, γιατί γνωρίζω περιστατικά από το ρεπορτάζ, αν θέλετε και από το κοινωνικό μου περιβάλλον. Δεν μπορούν πια οι γονείς να πληρώνουν το εξαρτημένο παιδί τους για να πάει στο εξωτερικό θεραπευτή. Θα έρθει στον Οκανά, τελειώσω τα χρήματα και στη μέση οικογένεια. Πόσο όχι πιο ειλικρινά να σας μιλήσω πιο ανοιχτά. Όχι μόνο αυτό. Και επειδή η διαδικασία κοστίζει και πρέπει στην Τρόικα ή δημόσια ως κυβέρνηση να δείχνουμε καλά νούμερα, υγιή νούμερα, σκοτώνουμε τη διαδικασία. Όχι, αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω ενημερώσει την πολιτική ηγεσία πολλών υπουργείων ότι ένα άτομο στα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ κοστίζει 8 ευρώ την ημέρα. Το ίδιο άτομο μέσα στη φυλακή, λόγω μικροπαραβατικότητας, δυστυχώς πολλοί από τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι είναι μέσα στο πλαίσιο της φυλακής, κοστίζει 25 με 30 ευρώ την ημέρα. Και το ίδιο άτομο στην πιάτσα, που εμείς το συντηρούμε, διότι όταν του στερώ το δικαίωμα της θεραπείας, αυτός για να ζήσει πρέπει να είναι στην πιάτσα, πρέπει να δει την ουσία του, κοστίζει 80 με 100 ευρώ την ημέρα. Άρα λοιπόν, αν η κυβέρνηση προβληματιστεί ακόμα και σε βάση οικονομική, θα έπρεπε να καταλάβει ότι συμφέρει να τους έχει σε θεραπεία παρά στη φυλακή ή στην πιάτσα. Κύριε Μαλλιώρη, απαντήστε μου σε κάτι. Ισχύει ότι αυτές τις ώρες στη μονάδα άμεσης βοήθειας στο Κανά δεν γίνονται ιολογικές εξετάσεις στα εξαρτημένα άτομα που οικειοθελώς προσέρχονται για να εξεταστούν επειδή έχει κατασχεθεί λόγω χρεών το μηχάνημα διενέργειας ιολογικών ελέγχων? Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε υπό έξωση. Το χώρο του κέντρου βοήθειας μας τον έχει παραχωρήσει εδώ και 15-20 χρόνια ο Ερυθρός Σταυρός. Είμαι ευγνώμων για την παραχώρηση αυτή. Όμως τώρα θέλει το κτίριό του. Έχει ενημερωθεί εδώ και 4-5 μήνες στο Υπουργείο. Δεν έχουμε πάρει απάντηση πού θα μετεστεγκάσουμε. Πού θα πάει όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται, το παθολογικό, το μικροβιολογικό. Δεν έχουμε χρήματα για αναλώσιμα. Δεν έχουμε χρήματα ούτε για τα φάρμακα. Δεν έχουμε χρήματα ούτε για την ιστοδοσία. Οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ δεν πληρώθηκαν για πρώτη φορά από την ίδρυσή του στις 15 Γενάρη, διότι δεν υπήρχαν χρήματα. Πληρώθηκαν αργότερα. Το ίδιο έγινε και το Φεβρουάριο. Ευτυχώς, σήμερα θα πληρωθούν στην ώρα τους. Οι υπερορίες, δεδουλευμένες υπερορίες, τις οποίες έχουμε προσαρμόσει μέσα στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, δηλαδή με το πλαφόν που μας προσδιορίζει ο νόμος, δεν έχουν υπογραφεί ακόμα. Άρα μιλάμε για δεδουλευμένα ανθρώπων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου που δεν έχουν υπογραφεί, όταν εμείς το σχετικό έγγραφο το έχουμε στείλει από 24 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, ο ΟΚΑΝΑ επιβιώνει από θαύμα, από το μεράκι των εργαζομένων, τους οποίους δημόσια ευχαριστώ, την υπομονή, και ότι οι άνθρωποι αυτοί αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι είναι ταγμένοι. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα υπενθυμίσω στον ακροατή του Α99 και της Γιάφκας και το μήνυμα μας, να ξέρετε, ταξιδεύει παντού, γιατί μας ακούνε και οι Έλληνες ομογενείς, μας ακούνε και από την περιφέρεια μέσω διαδικτύου και μέσω αναμεταδόσεων. Ότι για τη σημερινό μας ραντεβού εδώ, στο παράρτημα του ΟΚΑΝΑ, στο Τζάνιο Νοσοκομείο, ζητήσαμε τοποθετήσεις ή απαντήσεις ή έστω μια πληροφορία από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Τόσο ο Υπουργός Υγείας, τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, τόσο ο Υφυπουργός, αρμόδια Υφυπουργός Υγείας, κ. Σκοπούλη, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Υγείας, δεν θέλησαν να παρεύουν. Δεν θέλησαν να έχουν καμία δημόσια τοποθέτηση. Προφανώς δεν έρχονται συχνά, νωρίς το πρωί ή οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, πίσω από το Τζάνιο Νοσοκομείο ή όπου έχει παράρτημα ο ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να δουν τα αποστεωμένα κορμιά και πρόσωπα ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλες τις ηλικιακές ομάδες που περιμένουν υπομονετικά να συναντήσουν την ελπίδα για τη ζωή. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαλλιώρη. Να μου δώσετε ένα λεπτό. Βεβαίως.
Γιατί άκουγα. Απλά δεν θέλω να σε μπλέξω σε μια κόντρα, γιατί θα γυρίσει μετά ο υπουργός. Αφήσουμε το δικό, αυτό το κομμάτι τη κόντρα σε μένα, τον κακό δημοσιογράφο. Εμένα δεν με αφορά, ειλικρινά, παρόλο που με καταρακώνει καθημερινά αυτή η πραγματικότητα. Δεν θέλω πράγματι να περάσω αυτό το μήνυμα σήμερα. Επειδή άκουγα όμως την προηγούμενη κουβέντα σας για το τι κάνουν τα προγράμματά μας, μειώνουν εκείνο, έχουν όμως σαν κατάληξη, επειδή μειώνουν την εγκληματικότητα, την ατομική, το κίνδυνο της ατομικής μόλυνσης, της δημόσιας υγείας, όλους αυτούς τους κινδύνους, έχουν και ένα θετικό, σαν σύνολο όλων αυτών των μειώσεων. Αυξάνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα του ατόμου. Αυτά τα αποστεωμένα άτομα που λέτε, πρέπει να δει κανείς το πριν και μετά. Σε τι κατάσταση έρχονται αρχικά και πώς είναι μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Και αν μπορεί να τους δει, κυρία Μαλιώρη, γιατί όταν, κυρία Μαλιώρη, όταν κάνει έφοδο η αστυνομία, που μπορεί να βρει οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή πλέον, και χωρίς να υπολογίσει και το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπουδήποτε κάνει πλέον εφόδους εύκολες, γιατί είναι εύκολες. Είναι εύκολη η πρόσβαση σε ένα πάρτι που το έκανα. Δεν θα σε ενοχλήσει κανείς, βρε αδερφέ, να πας εκεί με τους ένστολους, με τις κάσκες και τον ανάλογο εξοπλισμό. Όταν μπουν, κάνουν εφόδους και μαζεύουν θεραπευόμενους που περιμένουν για να έχουν φάρμακο ή ψυχολογική υποστήριξη, τους ενοχλεί. Τους τρομοκρατεί, τους φοβίζει, τους γυρίζει πίσω στον αρκέμπορο, τους γυρίζει πίσω στην απόγνωση, στην κατάθλιψη και πιθανόν και στο απονοημένο διάβημα. Γιατί βλέπει αδιέξοδο ο θεραπευόμενος. Ελπίζω και εύχομαι να μην συλλαμβάνουν. Είναι φάουλ της κυβέρνησης αυτό. Είναι πολιτικό πέναλτι για την κοινωνία μας αυτό. Είναι ότι ο στόχος ο δικός μας είναι να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα αυτών των ανθρώπων, να μπορούν να έχουν ποιότητα ζωής. Ναι, να έρθουν όμως. Άμα φοβούνται ότι είναι ο αστυνομικός απ' έξω και τα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και περιμένουν, γιατί πώς θα έρθει εύκολα. Ποιος θέλει να πηγαίνει όταν ψάχνει την ελπίδα για το φάρμακο, να πει τον πόνο του ή να πει το μυστικό του στο ψυχίατρο ή στο ψυχοθεραπευτή εδώ στον Οκανά, όταν ξέρει ότι θα τον μπουζουριάσουν και θα πάει στην Αμυγδαλέζα και θα δίνει αίμα, θα δίνει σάλιο, θα δίνει πληροφορίες, θα τον πιέζουν και μετά ελεύθερο πάλι. Να λέμε αλήθειες, κύριε Μαλιώρη. Ξέρω ότι πρέπει να κρατάτε τις ισορροπίες εσείς, γιατί εξαρτάστε από αυτό το δημόσιο κρατικό τομέα, όποια μορφή και αν έχει. Είτε έχει κέρατα, είτε βγαίνει με φτερά αγγέλου. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος, είμαι αναγκασμένος να πω την αλήθεια που εσείς βιώνετε κάθε μέρα. Εγώ θα γυρίσω στο στούντιο, την ασφάλεια του στούντιο, καταλάβατε. Νομίζω ότι οι θεραπευόμενοι νιώθουν πολύ πιο ασφαλείς τα τελευταία χρόνια και με την επέκταση των υπηρεσιών μας. Αλλά και με τη θεραπευτική σχέση που έχουν με τους ευθυμένους θεραπευτές και κυρίως μέσα από το σύλλογό τους, γιατί άρχισαν πλέον να δικτυώνονται και να έχουν φωνή. Φωνή που ακούστηκε και στη Βουλή με την ευκαιρία ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ναρκωτικά. Έχω σχετική διαμαρτυρία για το νέο, για το σχετικό νομοσχέδιο. Θα έχουμε αργότερα και εδώ θεραπευόμενους ή δυνατόν που θα μπορέσουν να έχουν μια δημόσια αναφορά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαλιώρη. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο. Και για λόγους ισορροπίας του λόγου. Καταλάβατε, για να μειώσω την καχυποψία αυτών που είναι τώρα στα μπουρικά γραφεία και σημειώνουν για να κάνουν τα τρόλ μηνύματα στο διαδίκτυο για να χτυπήσουν την συμπεριφορά του δημοσιογράφου, ενδεχομένως και τον αγώνα του Οκανά καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Κοκκόλη, ήμουνα λίγο. Κράτησα την περισσότερη κουβέντα με τον κύριο Μαλιώ. Να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που βιώνετε εσείς. Πώς αντιμετωπίζετε τον θεραπευόμενο? Έρχεται εδώ ζητώντας εκείνη τη στιγμή ενδεχομένως και το ναρκωτικό το ίδιο. Πώς τον πείθετε ότι κοίταξε να δεις, εδώ μπορείς να βρεις ζωή. Ακολούθησε μια θεραπεία. Πίστεψε. Συνέχισε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο για εσάς. Όσο και αν είστε έμπειρος ψυχίατρος, αντιμετωπίζετε έναν άνθρωπο που έχει χάσει την έννοια συμπεριφοράς. Παρ' όλα αυτά είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθούμε πολλά χρόνια, έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτό. Ξέρουμε ότι το φάρμακο είναι κίνητρο και δεν είναι ναρκωτικό με την έννοια που είναι τα ναρκωτικά του δρόμου. Είναι ένα φάρμακο το οποίο αμέσως βελτιώνει την υγεία του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα κίνητρο για να έρθει σε επαφή με το σύστημα, όπως σας είπα προηγουμένως, με τους θεραπευτές. Και από εκεί πέρα οι θεραπευτές κάνουν διάγνωση και άλλων προβλημάτων και προσπαθούμε να οθήσουμε τα άτομα σε θεραπεία. Από τη μία μεριά για τα παθολογικά προβλήματα, τα οποία επήγουν και όλα σε αυτή την περίπτωση, που είναι η θεραπεία του AIDS και της υπατήτητας C. Επίσης έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Διευκρινίστε αυτό, γιατί είναι κάτι που αμέλησα να το δώσω και σαν πρώτη είδηση. Η υπατήτητα C πάντοτε ήταν υψηλότερη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είχαμε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα γι' αυτό.
Είχαμε χαμηλά επίπεδα AIDS και λίγο ήμασταν εθεροβάμονες ότι εμείς διαφέρουμε για κάποιο λόγο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πλέον ξέσπασε και σε εμάς και είναι μια λέλαπα. Έχουμε μια συνεχή αύξηση. Δεν μπορώ να σας πω πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Σας λέω ότι προσφάτως συμμετέχοντας στην επιλογή των ανθρώπων που θα κάνουν εισαγωγή στον ΟΚΑΝΑ για τα παθολογικά αίτια, είχαμε δύο άλλα παθολογικά αίτια και τώρα μεταξύ 20 και 30 περιπτώσεις νέες AIDS, HIV. Έτσι, συγκεντρώνονται αυτά από το ΕΚΤΕΠΝΗ και θα έχετε επίσημα στοιχεία κάποια στιγμή από το ΕΚΤΕΠΝΗ για το έτος που το τρέχουν. Αλλά ήδη από πέρσι και από πρόπερσι είχε φανεί ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Κύριε καθηγητά, κύριε Πλιέ, μαζεύουμε στοιχεία. Θέλω να πω κάτι. Εγώ πραγματικά δεν είμαι ψυχίατρος και δεν θα μπορούσα σε αυτό το επίπεδο να είμαι κοινωνιολόγος, αν θέλετε, άνθρωπος που ασχολείται με τα ΜΜΕ ειδικότερα. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΟΚΑΝΑ και όλοι οι φορείς οι οποίοι επιστημονικά αντιμετωπίζουν και προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα χρειάζονται πλήρη υποστήριξη, όχι μόνο για τους οικονομικούς λόγους. Κύριε Πλέ, σκοτώστε τον ΟΚΑΝΑ. Θα φτιάξουμε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Σκοτώστε τον ΟΚΑΝΑ. Θα γίνουμε Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω. Το μήνυμα είναι σαφές τώρα. Αυτό θέλω να πω. Ακούστε να δείτε. Ας υποθέσουμε, ας κάνουμε υπόθεση εργασίας ότι πράγματι αύριο ο Υπουργός τους διαθέτει διπλάσια κονδύλια. Είναι σαφές λοιπόν ότι εν ώψη και των νέων περικοπών που θα γίνουν και όπως ανακοινώθηκαν χθες, διέρευσαν τουλάχιστον στον τύπο χθες το βράδυ προκειμένου να πάρουμε τη δόση και η υγεία είναι ο πρώτος τομέας από τον οποίο θα γίνουν περικοπές. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα έχουν περιορισμένα έσοδα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θα πάρουν διπλάσια έσοδα. Διπλάσια χρήματα. Τα χρήματα αυτά θα κοπούν από κάπου αλλού. Θα κοπούν από κάποιο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι τα χρήματα συνεχώς περικόπτονται και δεν φτάνουν για όλους. Με δύο λόγια, έχουμε μπει σε μια περίοδο ανθρωποφαγίας. Δηλαδή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα χαθούν ζωές. Είτε θα φύγουν στο εξωτερικό, είτε θα μπουν στο περιθώριο, το κοινωνικό, είτε αν θέλετε, κάποιοι θα οδηγηθούν ακόμα και μέχρι το θάνατο. Είμαστε σε μια περίοδο πλέον ανθρωποφαγίας. Δεν φτάνουν τα χρήματα για όλους. Αυτό είναι το πάρα πολύ απλό. Μετρώμαστε και λέμε ποιος θα μας λείψει λιγότερο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, άρα, άμα ο εξαρτημένος είναι και εγκληματίας δεδομένα και το περάσουμε στην κοινή γνώμη αυτό, θα μας λείψει λιγότερο. Θέμα να το δούμε να σέρετε. Το θέμα του τοξικού εξαρτημένου εγκληματία. Και ο πυρός κανιβαλισμός είναι αυτός, κύριε. Ακριβώς. Έχουμε μπει αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο που επιλέγουμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Έτσι. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μιας και αναφέρατε λοιπόν για την αστυνομική αντιμετώπιση του προβλήματος, θέλω να σας πω το εξής. Έχει μια καθαρά πολιτική διάσταση για μένα αυτό. Χωρίς αμφιβολία, λόγω της κρίσης και άλλων παραγόντων που δεν είναι τη στιγμή να τους αναλύσουμε, αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε αυξημένα ποσοστά ξενοφοβίας, ρατσισμού, μυσαλλοδοξίας, τα οποία βεβαίως τα καρπούνται, όπως ξέρετε, και συγκεκριμένα ή συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Και νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι και η πρώτη φορά άλλωστε όπου η κυβέρνηση προσπαθεί να επιδείξει, αν θέλετε, υπερβάλλοντα ζήλο προς αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς για να υφαρπάξει λοιπόν εκείνο το πολιτικό ακροατήριο, το οποίο στρέφεται πολιτικά προς άλλη κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, φίλε ακροατές, τώρα επιτρέψτε μου, θα πάω αναγκαστικά σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε. Α989, 98,9. Η Γιάφκα είναι στον αέρα. Είμαι ο Σπύρος Χαρτάτος, κλειδοκάντρας της Γιάφκας. Η ταπεινότητά μου. Σταύρος Βουδάκης, ο τεχνικός προστάμενος του Α989, είναι εδώ στην κονσόλα. Στο στούντιό μας στην Κάτσα είναι ο Τόνης Αρκουλής και ο Δημήτρης Κύρκος. Η Έλληνα Αντωνάκα καταγράφει απορίες, παρεμβάσεις και τα δικά σας ερωτήματα στο 212-212-4800. Το μήνυμα που κερδίζει και πιθανότητα να μάθετε, τυχερός κατευθείαν με τηλέφωνο ποιος είναι, να μην προλάβουμε την ανακοίνωσή του γιατί η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά, είναι το 989 κενό αποστολή μηνύματος στο 19400 για το ταξίδι μας στο τριήμερο στα Τζουμέρκα στο ξενοδοχείο Ανάβαση Mountain Resort. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ, είμαστε στο οργανισμό κατά των ναρκωτικών, στο παράρτημά του, στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Συνομιλήσαμε με ειδικούς επιστήμονες, όπως ο κ. Γιώργος Πλοιός, καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κ. Πέννη Μαλιώρη, η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ. Συνομιλήσαμε και με τον κ. Λαφαζάνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνομιλήσαμε και με την κ. Πέννη Μαλιώρη, την πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ. Συνεχίσουμε την κουβέντα μας, την παρέα μας θα επιδιώκουμε και έχουμε διάθεση να συνομιλήσουμε, γιατί μας φιλοξενούν και έχουν διάθεση να μας πούν τις δικές τους απόψεις οι θεραπευόμενοι που είναι ήδη στο χώρο. Στην παρέα μας και υπεύθυνη για την δημόσια αναφορά, η υπεύθυνη του ενθέτου μας αντίδοτος στην κρίση κοινωνική ευθύνη, η σύμβουλος επικοινωνίας, η κυρία Άρτεμις Καλατζάκου. Αρτέμιδα.
Καλημέρα. Νομίζω ότι εγώ δεν έχω να πω πολλά. Εγώ θέλω μόνο να διαβάσω μία ανάρτηση από το blog του Συλλόγου Θεραποβωμένων ΟΚΑΝΑ, ώστε να έχετε το χρόνο να μιλήσετε με την άνεσή σας για τα υπόλοιπα. Το κείμενο λοιπόν που έχει δημοσιευθεί είναι το εξής. Εσύ που μου εμποδίζεις την είσοδο στη θεραπεία, πέρασε καθόλου από το μυαλό σου ότι απαγορεύεις έναν άνθρωπο που χρειάζεται κάποιο φάρμακο για να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του, που ίσως για πολύ καιρό εξαρτάται από το φάρμακο αυτό, το απαγορεύεις την πρόσβαση στη θεραπεία του? Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να μην ταιριάζω καθόλου με το στερεότυπο του πρεζάκια που έχει στο νου σου, ότι έχω οικογένεια, ίσως παιδιά, ότι δουλεύω και πασχίζω να βάλω τη ζωή μου σε σειρά, να σταθώ στα πόδια μου και να επιβιώσω? Γιατί θέλεις να με στείλεις πίσω στην πιάτσα, στο περιθώριο και την εξαθλίωση? Γιατί προσπαθείς να μου στερήσεις την ευκαιρία που μου δόθηκε μετά από τόσα χρόνια και με τόσες δυσκολίες? Ο προζέμπορας τρίβει τα χέρια του για αυτά που κάνεις και με περιμένει στη γωνιά. Σου περνάει από το μυαλό ότι δεν είμαι αντικοινωνική προσωπικότητα, δεν είμαι μίασμα και σκουπίδι. Δεν θα σε κολλήσω λέπρα, ούτε εξάρτηση αν περάσω δίπλα σου. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος σαν εσένα και τους γνωστούς σου. Μόνο που κάποια στιγμή στη ζωή μου, για πολλούς και διάφορους λόγους, εξαρτήθηκα από τα ναρκωτικά και τώρα προσπαθώ να ξεφύγω. Σκέφτεσαι ποτέ ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση μου? Εσύ ο ίδιος, κάποιος φίλος σου, το παιδί σου, ο αδελφός σου ή ο πατέρας σου? Ξεκάθαρα, φίλοι ακροατές, το λέμε ξεκάθαρα για να έχετε την αρνητική θετική προδιάθεση απέναντι στη Γιάφκα και στους συνομιλητές μας, ακόμα και σε μένα και στη δημοσιογραφική μου κρίση και ταυτότητα, ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να σώσουμε τον ΟΚΑΝΑ. Θέλουμε να σώσουμε τον ΟΚΑΝΑ. Είναι επιλογή μας. Είστε συνδράμετε σε αυτή ή καθίστε απέναντί μας να μας κρίνετε. Συνομιλούμε με τον φίλο θεραπευόμενο, ο Πολύκαρπος. Πολύκαρπε, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ, Πολύκαρπε, που θέλεις να μιλήσεις δημόσια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Πόσο σε έχει ωφελήσει ο ΟΚΑΝΑ, η παρουσία σου εδώ? Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια χρήστης και ένα χρόνο που είμαι 14 μήνες έχω καθαρίσει από τις ουσίες. Και ήδη τώρα με τις περικοπές και αυτά που ακούμε, γίνονται όλο και δυσκολότερα τα πράγματα. Φοβάσαι δηλαδή ότι κάτι δεν θα πάει καλά για σένα στην πορεία? Ναι, ότι πιστεύω κάποια στιγμή ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η αγωγή έτσι όπως πάνε. Και πάλι θα με ξαναστείλουν πίσω στη χρήση και στην πιάτσα όπως λένε. Τώρα οι άνθρωποι εδώ πέρα, όλο το κανά μας έχει βοηθήσει και σε ψυχολογική κατάσταση και σε θέμα ότι έχουμε τους ψυχολόγους μας και μιλάμε και μας βγαίνει αυτό το... Εκτονώνεσαι, το βάσανο που είχαμε. Σου βγαίνει από μέσα σου. Ναι. Γιατί όσο ήμασταν στη χρήση ήταν διαφορετικά η ματιά μας στον κόσμο απέναντι και ας πούμε και από τον κόσμο υπάρχει κάποια, ας το πούμε, ρατσισμός. Το θέτουμε... Φόβος ίσως. Μπορεί και φόβος. Και ρατσισμός, γιατί δεν το και ρατσισμός. Στους χρήστες τοξικών ουσιών είναι κάπως σαν ρατσισμός σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ξέρεις, είναι ρατσισμός όσο δεν έχουν πάει το σπιτάκι τους, το χώρο τους. Δηλαδή, εγώ μπορεί να δακρύσω για τον αδερφό μου αν είναι χρήστης ή θεραπευόμενος και το κρατάω σιωπηρό μυστικό γιατί φοβάμαι ότι θα μπει κοινωνία και θα δω έξω ένα χρήστη ή θεραπευόμενο και θα τον δω με έχθρα. Και θα ξεχάσω ότι έχω το πρόβλημα στο σπίτι μου. Φανταστείτε αυτός που δεν έχει ακόμα το πρόβλημα στο σπίτι του και ενδεχομένως θα του χτυπήσει την πόρτα και θα μπει αύριο. Αυτό... Δεν ξέρω αν συμφωνείς πολύ κάποια σκέψη. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Άμα δεν το ζεις, δεν το έχεις ζήσει, δεν είναι στην οικογένειά σου αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Να μιλήσω λίγο και με τον Παναγιώτη. Γιατί οι φίλοι μας που ευτυχώς και από τα βάθη της καρδιάς μας τους ευχαριστούμε, θέλουν να μιλήσουν. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε αυτό που λέγατε, καμιά φορά είναι και μπούμερα. Να σας πω ότι ο Παναγιώτης είναι φοβερός τύπος. Μπήκε εδώ, έκατσε. Είδε ότι έχουμε λίγο μια αγωνία γιατί είναι άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουμε. Είναι θεραπευόμενος και έσπασε τον πάγο κάνοντας χιούμορ με ομάδες κτλ. Είσαι ωραίος τύπος. Είσαι εξής. Είσαι ωραίος τύπος γιατί ξεκόμπλαλες το δημοσιογράφο αμέσως για να του δείξει ότι είμαι εδώ, ρε φίλε. Θα τα πούμε, μην αγχώνεσαι. Μην έχει φοβία. Μπράβο σου. Σε ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Με τίμησε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και όπως είπα και εκτός αέρα, καλό θα ήταν να πάτε και σε άλλες μονάδες, να ακούσετε παιδιά. Το έχουμε σκοπό. Ξέρετε, ήταν σήμερα να έχουμε και τον Υπουργό Δαθέρη να μας μιλήσει. Καλύτερα. Μην μας χαλάσει κιόλα σε αυτό. Υφυπουργό έτσι αλλιώ δεν γνωρίζει τα θέματα ή νομίζω ότι τα γνωρίζει. Όχι, δεν τα γνωρίζουν. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας πάλι δεν θέλησε να βγει. Εντάξει, μην χαλάσουμε τη συζήτηση. Ωραία. Να πω κάτι σε αυτό που λέγατε. Είπες μεγάλη ατάκα τώρα. Είπες ατάκα όλα τα λεφτά. Μην χαλάμε τη συζήτηση. Πάμε στην ουσία. Λοιπόν, αυτοί έρχονται και παρέρχονται. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς ζούμε το πρόβλημα. Ο Πολύ είπε πριν ότι είμαστε εδώ, χορηγούμαστε. Εγώ είμαι ένα από τους τυχερούς που είμαι και χορηγούμε.
πίστεψε με, έτσι όπως το έχουν κάνει, είσαι τυχερός αν χορηγήσαι. Δηλαδή είμαι τώρα ένα χρόνο. Ωραία, στον χρόνο αυτό και βλακίες έχω κάνει και έχω ξαναπεί, αλλά τι γίνεται. Ξέρω θα ξυπνήσω το πρωί και θα πάω στο πρόγραμμα να χορηγηθώ. Δεν έχω το άγχος βασικά εγώ. Μου δίνει το πρόγραμμα, τι μου δίνει, το περιθώριο ότι και σε ένα χρόνο και σε ένα μισή χρόνο κάποια στιγμή να πω όπα, σταματάω τελείως εκεί που έκανα χρήση μια φορά τη βδομάδα και παίρνω το χάπι μου, την πλεομορφίνη δηλαδή, ή δύο φορές τη βδομάδα. Ξαφνικά αρχίζει να συνειδητοποιείς, σου δίνει δηλαδή το πρόγραμμα τι σου δίνει. Να επιλέξεις ποια ζωή σου αρέσει. Ξέρω παιδιά που μπήκανε να χορηγηθούν και στο τέλος αποφάσισαν και φύγανε γιατί θέλανε να πίνουν ναρκωτικά. Ήταν επιλογή τους αυτή. Εγώ μπορώ να καταλάβω. Τώρα είμαι ένα χρόνο, είμαι 9 μήνες καθαρός. Θέλω να πω για επανένταξη. Αλλά είναι άλλα παιδιά που γνωρίζω που έχουν κάνει αίτηση χρόνια και περιμένουν και είχαν κάποια ελπίδα τώρα που ανοίξαν τα νοσοκομεία να μπουν. Χάνεται τώρα και η ελπίδα αυτών των παιδιών γιατί ακούνε για περικοπές, για κρίση. Η κρίση που υπάρχει σε όλους μας, σε όλα τα σπίτια. Να στο πω απλά και λαϊκά γιατί το έχω ακούσει. Ναι. Για μπάτσους που περιμένουν απ' έξω. Για τους φίλους αστυνομικούς. Γιατί εγώ είμαι θετικός με τους αστυνομικούς όταν κάνουν το έργο τους σωστά. Όταν κάποιος είναι ασίδωτος και είναι αυθαίρετος, κάνει αυθαιρεσίες, για μένα είναι μπάτσος. Όπως και είναι. Υπάρχουν και λαμόγια δημοσιογράφοι επίσης. Μπράβο, να τα λέμε έτσι. Ναι. Γιατί έχω φίλους αστυνομικούς που είναι παλικάρια και κυρίες και είναι στο καθήκον. Αλλά σε βάζει όλους να ασκείς βία εκεί που δεν πρέπει ή να κάνεις επικοινωνική πολιτική για το κάθε κόμμα, την κάθε κυβέρνηση, σε κάνει μπάτσο θες δεν θες. Όπως σε κάνει και λαμόγιο Ρουφιάνο δημοσιογράφο, θες δεν θες. Άμα γουστάρεις, δεν υποστηρίζεις. Όπως και μεταξύ μας. Μπράβο, δηλαδή, ναι. Και στο δικό μας συνάδει. Ειδικά τους τοξικομανείς τους κοιτάνε με διαφορά. Πάντως, αυτό που το πρόβλημα βασικά είναι τώρα με την κρίση, ακούγονται πολλά πράγματα για το ΟΚΑΝΑ. Εμάς είμαστε το τελευταίο ευρωπαϊκό κράτος που αρχίζουμε να λειτουργούμε, πώς να το πω, ότι υπάρχει και το ΟΚΑΝΑ στη ζωή του χρήστη, ενώ σε άλλες χώρες υπήρχε χρόνια και τώρα πάνε να φύγει. Είναι η ελπίδα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, πάνε να μας κόψουν και την ελπίδα. Πώς είναι ο φοιτητής που σπουδάζει και ακολουθεί, σου λέει θα γίνω αυτό, θα σπουδάσω. Έχω αυτό, όνειρα. Έχω όνειρα. Ναι. Και ξαφνικά του λένε, φίλε, πρέπει να μεταναστεύσεις γιατί εδώ δεν υπάρχουν όνειρα. Τώρα και ο χρήστης, το όνειρο ήταν να μπει στο πρόγραμμα, να δει τι θα κάνει, να σταματήσει τα ναρκωτικά. Εσύ Γιώργο, είσαι βιβλίο. Γιατί ακολουθεί ο κύριος μετά, ναι, ο κύριος μπροστά και ο κύριος πίσω. Είσαι βιβλίο. Είπες, εδώ δεν υπάρχει ελπίδα, γιατί είπες, μεταναστεύουν τα όνειρά σου. Ναι. Είπες, ατάκα. Ναι, αλλά με χτύπησες την καρδιά τώρα. Είσαι φοβερός, έτσι. Άλλοι δεν πρέπει να πονέσουν όμως. Με τι ασχολείσαι. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις μια σελίδα, κάτι κάπου. Αυτό γράφω. Και η θεραπεύτριά μου στο ΚΑΤ που είχα, είχε διαβάσει μου, έλεγε να γράφω. Είσαι οξύνους. Δηλαδή το μυαλό σου είναι. Δηλαδή γεννά λέξεις. Λέξεις που έχουν ολόκληρο θέμα πάνω. Μέχρι εκεί. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που παλεύουν να γράψουν, να συντάξουν ένα κείμενο και η ταπεινότητά μου, θες και εγώ είμαι πολύ λίγος για τέτοια πράγματα. Και βλέπω ότι σε μια λέξη περικλείεις ολόκληρα νοήματα. Και απορώ πως εσύ που θα μπορούσε να γίνει συγγραφέα ή δημοσιογράφο ή να χειρίζεσαι δημόσιο λόγο και να γράφει κάτι. Ασχολείσαι με κάτι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν ασχολείσαι με τίποτα. Προσπαθώ να σωθώ. Αισθάνομαι άβολα τώρα με σένα. Να σου πω. Όλοι μας εδώ, από την καρδιά μου, εγώ έχω τελειώσει το λύκειο. Μια τάκα είπες και μας τελείωσες. Έχω τελειώσει το λύκειο. Ξέρεις πόσα παιδιά έχουν, είναι τελειόφοιτοι λυκείου. Έχουν σπουδάσει. Ένας στη χρήση νομίζει ότι είναι από μια γειτονιά φτωχή, δηλαδή δεν είχε λεφτά, κλέβει, ληστεύει, δεν ξέρει να γράψει, δεν ξέρει να συντάξει μια πρόταση. Κάνει μεγάλο λάθος. Ένας από εσάς είμαστε κι εμείς. Συμφωνώ. Δηλαδή. Δώσε μου λίγο τον Γιώργο, ναι, και μετά τον άλλο φίλο μας να προλάβουμε να έχετε περισσότερες απόψεις. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Γιώργο. Είμαι και εγώ ΑΕΚτζής. Δεύτερος. Εγώ είμαι Αριανός, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αυτό. Πάμε για αδελφοποίηση. Ναι, πάμε στα. Έχουμε αγκαλιάσει την σκυτάλη από το. Λοιπόν, η σκυτάλη που παίρνω δηλαδή είναι το πρόγραμμα, μας ωφελεί πάρα πολύ. Γιατί ταλαιπωριέμαι πολλά χρόνια και στο πρόγραμμα έχω μπει από το 2003 στη Μεθαδόνη πλέον. Ναι. Είχα μπει. Εξάντλησα όλες τις ευκαιρίες που είχα με τη Μεθαδόνη και γύρισα στο χάμπι και είδα μια μεγάλη βελτίωση. Με άλλαξε πάρα πολύ με τη βοήθεια των ανθρώπων εδώ. Φαντάσου να μου κόψουν αυτό το όνειρο τώρα, ξαφνικά που λένε ότι θέλουν να κάνουν περικοπές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου κόβουν εκεί τα πόδια, γιατί έχω δοκιμάσει τα πάντα. Γιατί είμαστε σε μια ηλικία που
πλέον δεν έχουμε αντισώματα όταν ήμασταν πιτσιρικάδες να βγάλουμε ένα στεγνό πρόγραμμα. Ναι. Γιατί έχω γυρίσει Ισπανία, έχω γυρίσει Νοβολοσίσκ, έχω γυρίσει τα πάντα. Και από στεγνά, όταν είχα πλέον αντισώματα και να τα αντέξω αυτά. Αν με πάνε πίσω πάλι και μου τα κόψουν αυτά, είμαι ένα βήμα πάλι προς το κέντρο, Γιώργο, προς το down να, να πάρω την ατάκα σου να ενημερώσω στους φίλους ακροατές του Α99 και της Γιάφκας ότι είναι και αντίδρασή σας ή αν θέλετε η ένσταση των θεραπευομένων απέναντι στο νομοσχέδιο που υπάρχει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Καθώς ναι, μεν μιλάει στα άρθρα του, αναφέρει ότι τα δικαστήρια οφείλουν να αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τα μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων, ή όσοι τα έχουν ολοκληρώσει, να αναστέλνουν την εκτέλεση ποινών για παλαιότερα αδικήματα, να αναβάλουν την εκδίκαση και γενικά να βλέπουν με διαφορετικό μάτι όποιους ανθρώπους προσπαθούν να αλλάξουν τη ζωή τους στα πλαίσια και με τη βοήθεια κάποιου θεραπευτικού προγράμματος. Αναφέρονται μόνο όμως στα στεγνά προγράμματα. Ναι. Και όχι στα προγράμματα που εξάρτησαν με κάποια αναφορά, και δεν γίνεται καμία αναφορά στο νέο νομοσχέδιο, στα θεραπευτικά προγράμματα υποκατάστασης και συντήρησης ή και στα λεγόμενα προγράμματα μείωσης βλάβης. Μας εξήγησαν πριν από λίγο και ο κ. Σκοκόλης, ο ψυχίατρος. Γιατί δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτό το θέμα. Γιατί θέλουν να το, αυτό να το περιορίσουν και να το. Δεν καταλαβαίνουν ότι το ΚΕΘΕΑ είναι για ανθρώπους που έχουν ακόμα αντισώματα στο σώμα τους. Δηλαδή γίνεστε θεραπευόμενοι δύο ταχυτήτων. Μπράβο. Κατάλαβες. Είμαστε αυτοί που μοιαζόμαστε και τους βλέπουμε. Ναι, ή και τριών. Πολύ καρπέ, πολύ σωστά. Μπορώ να μιλήσω μισό λεπτό. Ναι, Παναγιώτη, επιστρέφουμε. Μισό δευτερόλεπτο και ξαναδίνω. Αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι η χαρά του έμπορου. Πιστέψτε με. Είναι η χαρά του μεγαλέμπορου ναρκωτικών. Γιατί τώρα. Τρίβει τα χέρια του, λέτε τώρα. Ναι. Όσο βλέπουμε στη Βουλή τους υπουργούς και να λένε ότι εμείς αυτό μοιαζόμαστε κτλ. Την ίδια στιγμή, πού να φανταζόταν ο ίδιος υπουργός που θέλουμε να λέμε ότι έχει καλές προθέσεις, ότι η ομάδα των εμπόρων του θανάτου τρίβουν τα χέρια τους. Ναι. Εδώ είμαστε και άλλα θύματα στην παρέα. Αυτοί φοράνε κουστούμια μας, βλέπουν διαφορετικά. Ξέρεις για ποιο λόγο. Τώρα το ΚΕΘΕΑ είναι επιλογές. Ένας χρήστης, αν αντέχει. Έχει σωματική δύναμη, μπορεί να πάει στο ΚΕΘΕΑ. Δεν λέω το ΚΕΘΕΑ. Μπορώ να σου πω το ΚΕΘΕΑ είναι για πιο δυνατούς, για πιο νεαρούς και έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και το ΟΚΑΝΑ, μην το αντιμετωπίσει. Είναι αν το ΟΚΑΝΑ πάνε να το ρίξουν ότι σιγά μωρέ και δίνουμε, γίνονται. Έχω ακούσει από το ΚΕΘΕΑ να λένε ότι είναι χρήστες. Είναι κρατικά πρεζάκια, ότι τους δίνουμε το υποκατάστατο. Υποκατάστατο, συγγνώμη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μύθος. Είναι για δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια, εγώ είμαι ένα χρόνο. Τώρα έχω φτάσει στα 2 μιλιγκράμμ το ελάχιστο. Πάω για την επανένταξη. Αν δεν υπήρχε το ΟΚΑΝΑ, δεν θα ήμουν εδώ απέναντί σου. Βοήθησε με Παναγιώτη να πάρω την άποψη από τον φίλο Γιώργο που δεν έχει μιλήσει ακόμα, που είναι πίσω στην παρέα. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Γιατί έχω περίπου 4 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και να κλείσει η εκπομπή. Γιώργο, στο φίλο μας Γιώργο πίσω για να τοποθέτησε και να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο και την σημερινή μας εκπομπή. Γεια σου, Γιώργο. Μιλάνε, Γιώργο. Είμαι από το 2000 το ΟΚΑΝΑ. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι για τους πολιτικούς βέβαια το ΟΚΑΝΑ κάνει πολύ καλή δουλειά. Μέχρι τώρα με έχει βοηθήσει πολύ, αλλά αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, αν θέλουν να κάνουν κάτι καλό, θα πρέπει να σκέψουν πιο πολύ, πάνω στο πρόβλημα. Μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι περιμένεις υπομονετικά πολλή ώρα εκεί στην καρέκλα για να πιστεύεις ότι μπορούμε να μην μιλήσουμε στον αέρα. Φοβήθηκες ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον αέρα, γιατί είσαι αρκετή ώρα που περιμένεις και λες θέλω να πω μια κουβέντα. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς περιμένω τη σειρά μου, γιατί δεν είναι. Μπράβο σου. Όχι, κατάλαβα το λέω. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει μια σχετική δυσπιστία απέναντι σε αυτά που σας. Ο τρόπος που σας αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Αυτό ναι. Κατάλαβες έτσι. Άρα λοιπόν λες η πολιτική πάνω από το πρόβλημα και να αφήσουμε τις πόλεις κορώνες. Γιατί τώρα και αυτό βέβαια τώρα είμαστε. Γιατί η λίστα έχει σταματήσει στο 9.000, έτσι. 9.700 τόσο. Μάλιστα. Τόσα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που περιμένουν έξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκλήρωσε. Έχω περίπου 3 λεπτά προσπαθώ να μην κάνω λογοκρισία γιατί πρέπει να κλείσω το κύριο. Ναι, ολοκλήρωσε παρακαλώ. Και αυτό που θα ήθελα να πω ακόμα είναι. Και αυτό που θα ήθελα να πω ακόμα είναι ότι ενδιαφέρει και τις οικογένειες που δεν έχουν ακόμα πέσει τα παιδιά τους στα ναρκωτικά. Αυτό λέμε από νωρίς, ότι μην το υποτιμάς το πρόβλημα γιατί θα σε συναντήσει. Γιατί μπορεί να χτυπήσει και τη δικιά τους πόρτα. Ξέρεις, είναι σαν υγρό που διαχέεται σε μια πολυκατοικία. Λες, την ταράτσα έχει διαρροή, δεν τρέχει τίποτα και σιγά σιγά γεμίζουν όλα τα διαμερίσματα.
Ξέρω. Ακριβώς. Που μακάρι έχουμε από την ψυχή μου να μην τα χτυπήσει την πόρτα τους, αλλά. Τζόρτζια, σε παρακαλώ, τον κύριο Κοκκόλη μπορείς να τον καλέσει να έρθει, γιατί πρέπει να κλείνει η εκπομπή σε ένα λεπτό. Γιώργο, με τελευταία κουβέντα για να προλάβουμε. Δώσε μου χρόνο, κύριε Γουδάκη, έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Μια κουβέντα, Γιώργο. Η κουβέντα που θέλω να τελειώσω είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να βάλουν χέρι στον οκανά, γιατί υπάρχουν αυτό που δύο ταχύτητες ανθρώπων άρρωστοι. Είναι αυτοί που μπορούμε να αντέξουν από το ΚΕΘΕΑ και είμαστε αυτοί που έχουμε περάσει από το ΚΕΘΕΑ πλέον και δεν έχουμε αντισώματα, και το μόνο καλό που μπορούμε να μας προσφέρουν είναι αυτό εδώ το πρόγραμμα, το ΚΑΝΑ. Σας ευχαριστώ. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ. Ένα σχόλιο θέλω από τον κύριο Πλοίο και να κλείσω και με τον κύριο Κοκκόλη που είναι υπεύθυνο στο ΚΑΝΑ εδώ, στο παράδειγμα στο Τζάνιο. Διανύσαμε πολλά χρόνια για να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς. Αλλά θέλω να πω ότι η νομοθεσία δεν αρκεί, διότι αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα πιέσεων από το εξωτερικό, πολιτικών πιέσεων εσωτερικό, λόμπινγκ κτλ. Πρέπει να γίνει βαθιά συνείδηση στην ελληνική κοινωνία και πρώτα απ' όλα στο κράτος και τις υπηρεσίες του, στην αστυνομία, στους οργανισμούς υγείας και παντού, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Και επίσης τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Να πω κάτι, δεν έχουν λεφτά να δώσουν. Ωραία. Ας βοηθήσουν τουλάχιστον πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που δεν θέλουν λεφτά. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να θεραπεύσεις, λοιπόν, μην το σκοτώνεις τουλάχιστον. Ας βοηθήσουν λοιπόν, έτσι κι αλλιώς τα κανάλια είναι χρεωμένα. Έτσι, ναι. Δεν είναι κερδοφόρα. Ας τα βοηθήσουν λοιπόν να σταθούν κάπως καλύτερα στο πρόβλημα. Ας βοηθήσουν λοιπόν τις οικογένειες, ας βοηθήσουν τις κοινωνικές οργανώσεις που δεν θέλουν λεφτά, το επαναλαμβάνω στο κάτω-κάτω. Και να πω και κάτι ακόμα που είναι. Ακούστηκε νομίζω από τον Γιώργο εδώ πέρα πάρα πολύ σημαντικό. Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες παθήσεις ή αρρώστιες, όπως λέμε συνήθως αυτό. Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να κόψουμε τη ροή καινούριων στο πρόβλημα. Να μην μπαίνουν καινούριοι. Κύριε Βλέ, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Πλοίο, καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ και τον κύριο Κωνσταντίνο Κοκκόλη, που είναι ο υπεύθυνος του παρατήματος του ΚΑΝΑ εδώ στο Τζένο Νοσοκομείο. Ευχαριστώ για την φιλοξενία, κύριε Κοκκόλη. Ένα μήνυμα δικό σας, ένα δικό σας μότο, αν θέλετε. Για να τα ακούσουν οι ακροατές, μανάδες, πατεράδες, παιδιά, φίλοι. Να τα ακούσουν. Νομίζω ότι σαν σύγχρονη πολιτεία πρέπει να πάψουμε να βασιζόμαστε σε προκαταλήψεις και προσωπικές ιδέες και να βαστούμε στα στοιχεία και στα επιστημονικά δεδομένα. Αν τα δούμε αυτά, θα πάνε όλα καλά, θα πάρουν τον δρόμο τους. Ευχαριστούμε γιατί μας τιμήσατε με την φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε την Αρτέμιδα Καρατζάκου, την Σύμβουλο Επικοινωνίας, την Γεωργία Ιωαννίδου, την συμπαραστάτρια της Γιάφκας, τον Σταύρο Γουδάκη, τον Αντώνη Ερκουλή, τον Δημήτρη Κύρκο και την Έλληνα Αντωνάκα. Όλη την παρέα δηλαδή της Γιάφκας και του Α99. Είμαι Σπύρος Χαρτάς, εύχομαι ένα καλό τριήμερο, τετραήμερο για εσάς. Θυμηθείτε όμως ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αντέξουμε λίγο περισσότερη αλήθεια στη ζωή μας. Ο θάνατος είναι απέναντί μας. Ή τον κρατάμε απέναντι ή ερχόμαστε και τον αγκαλιάζουμε.